Εντάξει. Αυτό... ο ένα ο μπλε, να πούμε, παίκτη του Ολυμπιακού. Αυτό. Καθάριο. Ο Σκαθάριο αυτό που είναι. Μα έπρεξε με το Σκαθάριο. Ο άλλο Φετφατζίδη, άλλο ένα παιχτάκι του Ολυμπιακού. Ντε μεκ ελεύθερο. Διαπραγματεύεται. Γιατί είναι ελεύθερο και διαπραγματεύεται ο Άρη. Όχι, δεν διαπραγματεύεται. Αν αφαιθεί ελεύθερο από την ομάδα. Κοίτα τι λέει εδώ, απόσταση στο οικονομικό με Φετφατζίδη. Δεν τα παρατάει ο Άρη. Να είσαι Ολυμπιακό ελεύθερο, σοβαρά. Αν τον αφήσει ελεύθερο είναι μια καλή λύση. Διάβλο επικοινωνία τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με τον Φετφατζίδη προκειμένου να αποκτήσει ως ελεύθερο τον διεθνή μεσοεπιθετικό. Συγγνώμη, εσύ γιατί δεν μας λες. Εκτός αν είναι ράδιο Αρβίλα, θα μας πει εδώ και ο κύριος Ματζούκης που είναι δημοσιογράφος. Ζήτησε, λέει, τελευταία αγωνιστική αυτός που δεν έχετε καλές σχέσεις με τα Γιάννενα. Ζήτησε τελευταία αγωνιστική να γίνει το μάτς στο Καφτατζόγλιο. Αληθεύει, έτσι μου είπε. Ποιος? Τελευταία αγωνιστική δεν παίζει Γιάννενα ΠΑΟΚ. Ή προτελευταία. Τελευταία. Ναι. Ζήτησε, λέει, αυτός που δεν έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ. Καμία. Ναι, όχι, όχι. Δεν έβαψε το Μακεδονία Παλάς αυτός. Λέω ρε παιδί μου, μπας και το άκουσες. Το άκουσες τίποτα. Ζήτησε, λέει, να γίνει τελευταία αγωνιστική στο Καφτατζόγλιο. Επειδή είναι και το γήπεδο παίζει ο Ηρακλής. Ναι. Όταν σου είπα. Γιατί το ζήτησε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Βέβαια για το. Μπορεί να είναι ράδιο Αρβίλα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Για το Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, αληθεύει. Ναι, μπορεί να είναι και αλήθεια. Α, θα το δούμε. Για το Ολυμπιακός ναι. Έχει δώσει δανεικό παίκτη τον Μάνο στον Μπας Γιάννενα. Που είναι ομάδα του ΠΑΟΚ, όπως λες εσύ, ναι, κύριε Ντρούλη. Την έδωσε δανεικό. Δανεικός. Ναι. Και τώρα παίζει Γιάννενα παρά Ολυμπιακός, παίζει ή Ολυμπιακός Γιάννενα. Τι παίζει? Νομίζω. ΠΑΟΚ Γιάννενα δεν παίζει τώρα. Αν δεν απατώμε, ΠΑΟΚ Πανιώνης παίζει τώρα. Α, τα Γιάννενα είναι η εμβόλυμη. Η εμβόλυμη, ναι. Που πάει ναι. 30 και δεν παίξει ο Αθανασιάδης. Θα χορτάσουμε μπάλα. Θα χορτάσουμε μπάλα. Τώρα το Σάββατο παίζει. Πρωτάθλημα Σαββατοκύριακο. Δεν θα έχει πρωτάθλημα. Σιγά. Κάνε. Θα περίμενε. Πείτε ένα αριθμό. 472. Ποια με θυμίζει. 13. Πόσο, 472, 13. Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, καθήτα, γιώτα, κάπα. Λάμδα, μη. 470. 2 ρε. 7 και 4. 11 και 2, 13. 13 ρε πιασε. Κάπα. Το κάπα είναι το 10. Λάμδα, μη νι. Νι, τι σου είπα εγώ. Νι. Νικολέτα. Νανά. Γιατί να μην είναι Νίκο και να είναι Νικολέτα. Γιατί δεν είμαι straight. Δοκίμασε! Όταν κάνεις αψού και σε λένε ένα τριψήφιο, ψάχνεις αντρικά ονόματα. Γιατί θέλω να σε παντρέψω προσπαθώ. Μας ακούνε και θαυμαστρία σου. Λέω εδώ, μεγάλος ο Γκλέτσος είπε: δοκίμασα και την άλλη πλευρά το ψάρι. Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε. Ο Γκλέτσος βαρέθηκε το μύδι, το στρίδι και σου λέει: φόρτασε. Κάτσε να δούμε τι κάναμε τόσα χρόνια. Χάνουμε τίποτα, αξίζει τον κόπο. Τι γλυκά είχαν. Τα θηλυκά, ρε παιδί μου, να δούμε, ξέρω. Έτσι το εξέλαβα εγώ τώρα, ξέρω. Ο άνθρωπος δεν ξέρω τι εννοούσε. Ο Σκαθάριος έφυγε. Επειδή τι θα κάνει, ο Σκαθάριος. Πάλι χάος παραλάβαμε. Τι πράγμα. Έτσι λένε οι κυβερνήσεις. Χάος δεν στα ταμεία, λέει. Μηδέν στα ταμεία, λέει. Χάος παραλάβαμε. Τι φλάξε. Λοιπόν, Λίμπερο. Πάμε, έχουμε πολλά να πούμε. 107 και 4, κύριε Τρέγκα. Ποιοι είμαστε, πες ποια εκπομπή είναι. Άσε να τα πω εγώ. Δεν τα λες μόνο χθες με το φιλαράκι σου, την κάνατε πάλι Super 3 και θύρα 3 εδώ το ράδιο Μαρμίτα. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε. Τι εντάξει, εδώ έγινε χαμός. Παοξίδες. Εδώ έγινε χαμός. Περίμενε. Χαμός έγινε από γραμματικότητα. Δηλαδή, εγώ έκανα τη βλάβη επάνω, πανόραμα. Τι είχε εκεί, έσπασε ο δρόμος, ο κεντρικός, γέμισε νερά. Λίγο μετά τον Άγιο Λουκά. Πήγαινε προς το χωριό επάνω, ο κεντρικός ο δρόμος, γιατί ήταν χαμός. Και πρέπει να γίνει γιατί θα παγώναν τα νερά, θα είχαμε ατυχήματα κτλ. Σωστό. Κάτσαμε μέχρι αργά. Και άκουσες και. Άκουγες, είπε. Φίλε, πολύ πράγμα. Πολύ αργιανή, ε. Πολύ κίτρινο, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω η μισή θύρα 3 και ο μισό Super 3 πήρε τηλέφωνο χθες. Και άκουσα και ένα παοξάκι που πήρε ένα Αλέξης. Δύο πήρα. Επειδή τα ακουστικά είναι ένα Αλέξης. Ένα ο Θόδωρος και ένα ο Αλέξης. Ναι, ξέρω, εγώ σα την είπε όμω. Ναι. Ωραία όμω σα την είπε. Ωραία, εντάξει. Ωραία εκπομπή ήταν. Ναι, αλλά συγγνώμη, ρε φίλε. Ναι. Εγώ δεν άκουσα κύριε. Ναι. Ήμουνα. Την Παρασκευή που έκανε εσύ. Βγήκε αργιανό. Βγήκε ένα αργιανό και δύο αεξίδε και καμιά 10 παοξίδε, 15. Χαμό έγινε. Και εξίδες, και ένας Αργιανός. Ήταν εκπομπάρα και την Παρασκευή. Και την Πέμπτη που κάνατε με τον Μπίμπι ήταν καλή εκπομπή. Ωραίος ο Μπίμπι. Γενικά, ρε παιδί μου, και οι δικές μας εκπομπές, γουστάρε κόσμος δηλαδή. Έτσι. Δεν το λέμε εμείς. Το εισπράττουμε και στα μηνύματα και ακροατές. Ο κόσμος κρίνει, δεν θα πούμε εμείς. Υποστηριχτές των εκπομπών κτλ. Βλέπουμε ότι πάει καλά, δόξα τω Θεώ. Που είπες για Μπίμπι, θα τον φέρουμε και θα βγάλουμε. Θέλω να είμαι και εγώ με τον Μπίμπι. Γιατί δεν. Και αυτός περίμενε εσένα, εσύ εκείνη την μέρα δεν μπορούσες. Εντάξει. Γιατί θα βγάλουμε και τον. Να είναι όλα τα παιδιά καλά. Που βοηθάνε, έρχονται όντως. Και βοηθάνε και ο Στέλιος ο Παντωνίου που έχει έρθει. Έτσι, βέβαια. Ο Στέλιος είναι ο καλύτερος έκτος παίκτης, είπαμε. Ο καλύτερος έκτος παίκτης. Λοιπόν, πρώτη αλλαγή. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε ανανεώσει Πασχαλάκη. Λοιπόν, άσε διαδικαστικά. Άσε διαδικαστικά πρώτα να πω εγώ. Έτσι, πάμε τα διαδικαστικά. Λίμπερο 107 και 4. Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιος, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα.
Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, τελευταία μέρα σήμερα 8-10, αύριο 10-12, μην ξεχνάτε. Και φυσικά πάμε στους υποστηρικτές με πρώτο και καλύτερο, το Escobar. Πήγαμε χθες μετά το εδώ πέρα, πήγαμε τον Boston, πιάμε εκεί μια μπύρα. Ήταν ο και ο Μάνος ο Καλογεράκης και ο Νίκος ο Μπουγάτσας. Κάτι σαν σύσκεψη τους είδα, έκαναν έτσι, σαν μίνι συμβούλιο κάνανε οι δύο τους. Ναι, καθόντουσαν έτσι στη γωνία εκεί και κάτι λέγανε. Να πω την αλήθεια. Για οντισιόν, για οντισιόν προφανώς. Και εγώ αυτό κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Είδα τα μούτρα της Άλλης Κατσαρίδας, να πούμε, του Μπουγάτσα. Τα είδα ύποπτα τα μούτρα του. Έκανε και το challenge. Έκανε και το challenge. Έκανε και 10 years challenge. Later, πώς λέγεται, ξέρω εγώ. 10 years challenge έκανε. Ναι, το παξιμάδι 62 χρονών είναι, να πούμε. Ο συμπέδρος συνταξιούχος, να πούμε. Λοιπόν, Escobar, γνωστή η διεύθυνση, Γεωργίου Παπανδρέου 9 και ακόμη πιο γνωστό το τηλέφωνο 2311-208-301. Άνοιχτα από 8 το πρωί είναι το Escobar. Για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ, για να πιείτε το ποτό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο διαλέξετε εσείς, να πιείτε με την παρέα σας. Το ωραίο στέκι της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και τις αγαπημένες σου ομάδες. Και φυσικά και Ευρωλίγκα, όπως έχει σήμερα Ευρωλίγκα, μην το ξεχνάμε, έτσι. Και αύριο Ευρωλίγκα. Σήμερα έχει Ολυμπιακός Χιμ και S9. Και αύριο Ζαλγκίρις Παναθηναϊκός. Τώρα παίζει Τσεσεκά Μπάγκερ. Τσεσεκά Μπάγκερ και έκπληση. 51-55 κερδίζει η Μπάγκερ. Στο τρίτο δεκάλεπτο. Τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο και είναι 3 πόντους πίσω η Τσεσεκά. Ντεφορμάρισμα. Λοιπόν, συνεχίσω εγώ ή θα πάω. Σιτοπολείο Πορκίτο. Πας εσύ. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις, ντόπια κρατικά, χειροποίητες νοστιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, τζουζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς, μενού. Πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα. Ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 η διεύθυνση, πρώην διοικητηρίου. Delivery, παραγγελίες στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone, από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Λοιπόν, πριν μπω τον τρίτο βασικό υποστηριχτή, η Αναστασία στέλνει χαιρετίσματα και λέει, επειδή έχουμε κανονίσει κάτι για το Σάββατο, θα μιλήσουμε, λέει, το Σάββατο, εγώ λογικά θα πάω παλέ. Εφόσον θα πάει παλέ η Αναστασία, πέσει Άρης Λαύριο, 2 ημίχρονο, 2 τελικό, κοπάνατο. Ποια είναι η κυρία που φοράει μάσκα για να βγει έξω, για να μην τρομάζει ο κόσμος. Μία αυτή και μία ο Ζωρό. Καλησπέρα, τέλος πάντων. Ελπίζω να το άκουσε αυτό, αν και αυτή τη στιγμή δουλεύει νομίζω. Skies Aviation Academy, κύριε Τρέγια. Η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα είναι η Skies Aviation Academy, με σύγχρονο στέλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ ψηλές αποδοχές. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Skies Aviation Academy με καταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε στο διαδίκτυο το skies.gr και το 23 9 20 21 100. Είναι το τηλέφωνο της Skies Aviation Academy που κάθε ερώτησή σας μπορεί να απαντηθεί εύκολα. Καλησπερίζουμε και καλωσορίζουμε για άλλη μια βραδιά το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων του Ιορδάνη Τσερκέζου. Εγγυημένο το σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων. Πολυετής η εμπειρία του Ιορδάνη και του τεχνικού επιτελείου. Λογικές οι τιμές, εγγύη συνεργασία, συνέπεια προς τον πελάτη. Όλα αυτά αποτελούν το νούμερο ένα επιλογή για την επισκευή και το σέρβις του οχήματός σας. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελαιοκινητήρα σας, καθώς και επισκευή στο φθαρμένο σας μάνο του οχήματός σας. Motorsport, Ιορδάνη Τσερκέζος, σέρβις και επισκευές παντός τύπου αυτοκινήτων στη Νεάπολη. Σημειώστε λίγο το τηλέφωνο και την διεύθυνση. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικό Σκορπιό. Τηλέφωνο επικοινωνίας για τα σέρβις σας, για το ραντεβού σας, για οποιαδήποτε απορία έχετε για το όχημά σας, αλλά και για δωρεάν τεχνικό έλεγχο, στο 2310-635-809, 2310-635-809. Και τέλος, κοντά μας άλλο ένα βράδυ, η πηγή των βοτάνων που ακούν όλα τα βότανα στο όνομα Αβράμογλου. Φύτο Slim, λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα. Αβράμογλου λοιπόν, θαυματουργά φυτά, η άματα ελιξίρια βότανα, βάματα, εθέρια αέρια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Υπερτροφές Αβράμογλου, Αγίου Μινά με Κατούνη, πλατεία εμπορίου, πάντα σε συνεργασία με διατροφολόγο, ηριδολόγο και υγιεινολόγο. Πες το ρε. Υγιεινολόγο. Το είπα καλά.
Υγιεινολόγο. Γυρολόγο. Υγιεινολόγο. Όχι, δεν το δεις. Άμα δεν το δω, πώς αυτός μπορεί να το σκοτώ. Αυτός μιλάει για την υγεία. Υγιεινολόγο. Μια χαρά. Αυτός που μιλάει για την υγεία. Πες το, Γιάννη. Αυτός που μιλάει για την υγεία. Υγιεινολόγος. Γυρολόγος. Το μια χαρά το είπα. Υγιεινολόγος. Ναι, μπράβο. Πες το. Αυτού σχολικού μιμικού τρύπου. Μαλάκα, είναι δύσκολη λέξη. Υγιεινολόγος, ρε. Υγιεινολόγος. Υγεία και ενόλογος. Άσε μας τώρα όπως είναι. Αυτός που ασχολείται με την υγεία. Καλά που δεν έχει τέτοια ομάδα. Δεν έχει το όμικρον και σε μπερδεύει, κατάλαβες. Καλά που δεν έχει τέτοια ομάδα στο στοίχημα. Τι λες. Τι έγινε. Λοιπόν, έχουμε θεματάκια. Και χθες είχαμε. Τι έχουμε. Τι τα βασικά, τι να έχουμε. Σονάρι, τα νέα δεν είναι καλά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχει πέσει κατάρα, βουντού έχουν κάνει, δεν ξέρω τι γίνεται. Και ο Τόνσο λέει αμφίβολος δραματίας. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Σοβαρά μιλάς. Ναι. 50-50 λέει, όταν ακούς 50-50 ή όταν πας εγώ στη δουλειά μου λέει, πάω ρε παιδί μου στο εργαστήριο και λέει 2 λεπτά λέει. Όταν λέει 2 λεπτά βάλε 10 και πάνω. Όταν ακούς 50-50 σημαίνει κατά μεγαλύτερο ποσοστό δεν θα παίξει. Έτσι λέω εγώ. Δες να έχει πρόβλημα για να τον αφήσει ο στέρας τρίπος. Πρέπει να φάει τη γλώσσα σου. Ρωτάω ρε φίλε. Όχι, ρε, ένα τέτοιο έχει. Δεν αναρωτιέσαι γιατί ένα τόσο καλό ποδοσφαιριστή, γιατί πρόκειται για καλό ποδοσφαιριστή, ναι. Όσο τον είδαμε στον Αστέρα Τρίπολη, να τον αφήσουν τόσο εύκολα και με τόσο χαμηλή ρήτρα. Δεν τα ξέρω αυτά. Ναι, όντως είχε χαμηλή ρήτρα, αλλά δεν ξέρω. 75.000. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Δεν ξέρω. 75.000 ευρώ. Τι να σου πω. Τι να σου πω, αυτά τα μανατζερίστικα και τα τέτοια. Ο Δελιανίδης του ΠΑΟΚ που είναι δανεικός στον Όφη, να πούμε, έχει να πούμε ένα εκατομμύριο. Δεν τα ξέρω αυτά. Τώρα για να το σοβαρέψουμε, δεν το ξέρω τώρα τι μπορεί. Και όταν πήγε, μπορεί αυτό να το απεξέρω. Εγώ τι να σου πω. Τι να σου πω τώρα. Αυτά δεν τα ξέρω. Μπορεί αυτά να τα απαντήσουν ο Νίκος ο Παπαδόπουλος και ο Χρήστος ο Σαλτήρης. Καλό παιχτάκι. Είναι καλός παίκτης. Όσο το βλέπαμε στον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα να δούμε. Άλλο όμως Αστέρας, άλλο Άρης. Πολλοί ήρθαν έτσι και στον ΠΑΟ και στον Άρη. Διέπρεπαν με τις ομάδες τους. Φυσικά και... άλλο Αστέρας και άλλο Άρης. Να το δούμε. Γιατί ο εδώ... Αστέρας Τρίπολης τα τελευταία 15 χρόνια είναι στην Αλφα Εθνική. Πολύ καλά το είπε Ζάχο. Τι κάνετε. Τι είπε και δεν ακούω. Θα την ακούσει στην εκπομπή αύριο. Τι να σου κάνω. Τι να ακούσεις, Αναστασία κορίτσι. Δουλεύει τώρα. Έχει δουλεύει μια Αναστασία. Ηλικία τώρα. Λογικό είναι να άρχισαν. Συνεχίζει τη δουλειά. Είναι 9 σχολά. Εκεί καλά, τι να κάνω. Δίνει κατά ύφια και τέτοια η κοπέλα. Εντάξει, καλά. Λοιπόν, αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ. Είναι 50-50 και όταν ακούς 50-50 δεν είναι καλό. Είναι 50-50 για να παίξει πότε για τώρα. Και τη Λάρισα, ρε. Λένε, έτσι λέει το ρεπορτάζ που διάβασα, ότι ήταν. Δηλαδή. Αυτό που σου είπα εγώ ότι να ευχαριστήσω τον Άρη που δεν έπαιξε με το στη Τρίπολη. Δεν θα έπαιζε έτσι κι αλλιώς λέει, γιατί ήταν, ο τραυματισμός έρχεται από την Τρίπολη. Ήταν τραυματισμένος. Τραυματίας. Ένα πρόβλημα τώρα να μην το ψάξω. Ναι, όχι σοβαρό πρόβλημα, okay. Αλλά ναι. Ήρθε, okay. Το μετέφερε από εκεί δηλαδή. Αν δεν παίξει κι αυτός, έχουμε. Πάρε, γράφε. Πες ότι δεν παίζει ο Τόνσο. Έχουμε Τόνσο. Γιουνές 22 με 3 εβδομάδες έξω. Μόνο. Σιώπης, ναι, Σιώπης και αυτός έξω. Νομίζω γι' αυτός δεν ξέρω αν προλάβει το επόμενο μας. Με τη Λάσα δεν μπαίνει σίγουρα. Μπρούνο Γκάμα ξεχάσου πάει χρονιά. Γεια σας. Ωραία. Τέσσερις δηλαδή από τους πιο ας πούμε βασικούς ποδοσφαιριστές, γιατί και ο Τόνσο λογικά θα την πάρει τη φανέλα και θα την έχει αγκαζέ του βασικού. Έτσι, αυτό λέει τυχερίστε, τυχερίστε. Γιατί στο 93 αυτός ο Blackman 500.000 ευρώ να έβρισκε κάτω στο χορτάρι, δεν θα σκύβει έτσι να τις πάρει. Έτσι λες, Ναι, για να αποφύγει την μπάλα. Του αλουνού του τερματοφύλακα της Τρίπολης που έπαθε αγκύλο στο χέρι του και δεν το σήκωσε τι. Εκείνος τι είδε, είδε 10 ευρώ τέτοιο. Τώρα, αυτό το ρουκετόνι που ρίχνει ο Βιερίνια. Ναι, ρουκετοειδές ήταν όντως, ήταν ρουκετοειδές, αλλά το χέρι του ρεπέμου δεν το σήκωσε πολύ. Δεν το σήκωσε, σου λέει. Δεν ξέρω, είχε τίποτα κανένα πρόβλημα. Σου λέει τζάμπα, δεν έφτανε. Α, δεν έφτανε. Σήκωσε το να το δούμε, επειδή μπα και το προλάβει. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν το πειράζει. Αλλά ο Μαύρος δεν είδε. Ο Μαύρος είδε. Ο Μαύρος φιλαράκι, χαρτοφύλακα ανοιχτό με 500.000 και έσκυψε. Ναι, δεν θα κάμνε έτσι. Σαν τρελό, ναι. Πήδηξε όμως αυτό, τι. Και ο τερματοφύλακας βέβαια, ευνηδιάστηκε. Βέβαια, αν βγει ο τερματοφύλακας το 93 που όλοι βγαίνουν. Είναι δικά του η μπάλα. Έτσι. Τι να βγει εκεί, πήραν 15 άτομα. Έτσι, μας πρώτη είπα, φορά βλέπεις εκεί ο γκολ. Φίλε, εκεί που χαρήκαμε, λέμε χι, ωραία, γουστάρουμε να πούμε. Καλά, ρε. Και λέω τώρα, ποιο ήταν αρέσει 93 τώρα η κολόφαρα να βάλει ένα γκολ. Και το. Η ανύπαρκτη να πούμε. Γι' αυτό μπήκε. Ναι. Μα γι' αυτό μπήκε, επειδή το είπε. Λέω η ανύπαρκτη, όσο όλο το μάτς δεν υπήρχε. Ανύπαρκτη, τον όλο. Ναι, το τσουχάλι. Και άλλοι ήταν ανύπαρκτη. Όχι για να χάσει, για χι. Το πιο δίκαιο αποτέλεσμα το χι. Και να πάρω καμιά νίκη.
και θα αρχίσει πάλι ο Μπουγάτσας, θα παίξω 20 ευρώ σε αυτό και τα ξέρω εγώ. Ναι, θα αρχίσουν πάει, πάλι. Και ποιος ακούει. Τόσκησε. Όχι, γιατί εγώ κοιτάω και λίγο πιο μετά, λέω θα έχουν και 3 εκτός. Πάρω ένα βαθμό. Ένα βαθμό, ναι, μας έδωσε, βέβαια, που είσαι γαλαντόμος. Ευχαριστώ, ακόμα δεν ακούσαμε από τους Αριανούς, εμείς οι Παοξίδες, για την νίκη επί της Τρίπολης. Για τον Άρη έπαιξε. Φυσικά. Να είσαι καλά. Όχι για τον Άρη, για τον Πάοκ έπαιξε, αλλά καλά, πήραμε την νίκη, εμείς θα μας ενδιαφέρει. Τρέγια εγώ σου λέω, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Παράλληλα, και εμείς ευχαριστούμε για τον Τόνσο, γιατί μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί να ήταν το παλικάρι εκεί και το Πασκαλάκι να τον νικούσε, γιατί κανένας δεν τον νίκησε. Σωστά. Από την Τρίπολη. Ούτε ο Ιγκλέσιας, ούτε η Άρη, κτλ. Ούτε έτσι, να βλέπεις τίποτα, ναι, αμοιβαία. Σωστά. Αμοιβαία. Είδες ο ένας και βοηθάει τον άλλο. Και εκεί που είμαι έτοιμος να ενημερώσω τον κόσμο. Ότι έληξε 0-0. Προέχει ενημέρωση στον κόσμο, ναι. Και να γράψω κακοπροαίρετη και οι μνηστές θα σβήνεστε. Συγγνώμη. Ναι. Το είχες έτοιμο το τέτοιο, περίμενε το είχες γράψει. Να το πατήσεις δημοσίευση. Σφυρίζει βρωμοκόρακας, λέω, και γεια σας. Δημοσίευση το είχες έτοιμο. Παπ και τόσες μετά. Ήθελα να γράψω και κοινοποίηση παρουσίαση. Θα έγραφα γήπεδο Κλεάνθες Βικελίδης. Πιο πιστικό. Τι κάρτουν. Και μου το χάλασε. Μη σε ψάχναμε τα κοινά. Και μετά ξέρουν τα παιδιά. Και δεν ήξερα τι να γράψω. Γιατί δεν θα γράψω. Άσε, δεν γράψω. Έγραψε για τον μπάσκετ. Από τα νεύρα μου. Γιατί είναι. Σκέψου τώρα να χάνει ο ΠΑΟΚ. Πώς έχανε ο ΠΑΟΚ 0-2 με τη Σπάρτα. Ναι, και χαιρόμασταν εμείς βέβαια. Και χαιρόσασταν. Και στο εμίχρονο τα 3-2. Εγώ έτσι έκανα στο 0-2. Έτσι έκανα. Έκανα. Ναι, άνα μπράβο. Δεν ήσουν 0-2 σε πελάγι ευτυχία. Και στο πέναλτι που σου ήρθε μετά. Τα αποστέλεσμα. Άντε, δεν μου θέλατε και Champions League. Ανύπακτη και λίγη. Εγώ περιμένω να λήξει πρώτα. Ναι, και, όχι εσύ. Όχι το πρώτο μάτς, γιατί κάνατε την αποκλήση και μετά. Το άλλο το καρτουνάκι ο Μπουγατσίνη άργησε. Εγώ δεν κάνω τέτοια. Εγώ είμαι προσεκτικός. Γίνεται 3-2 στο ημίχρονο και έχουν καταπιεί τη γλώσσα του. Βέβαια δεν ήταν κάτι τέτοιο. Εντάξει, ο Άρης δεν μπορεί να γυρίσει τέτοια μάτσα. Αλλά πήρε την νίκη σε ένα μάτσα. Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, που έπαιζε ο Κουτσός με τον τυφλό. Ναι. Έτσι, γιατί η Λαμία ήταν για τα ανάθεμα και ο Άρης ήταν για τα σκυλιά σε αυτό το μάτς. Πήρε την νίκη ενώ δεν τη δικαιούταν. Όντως. Αλλά σε άλλα μάτς. Σε άλλα μάτς πόσες φορές, τουλάχιστον 3-4 φορές, και ο ίδιος είπε ότι ο Άρης ήταν καλύτερος και ή έχασε ή έφερε ισοπαλία. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Όντως πήρε μία νίκη που δεν την άξιζε προχθές ο Άρης, αλλά σε άλλα παιχνίδια που προηγήθηκαν ήταν καλύτερο ή δεν έπρεπε να χάσει τουλάχιστον. Τέσσερα δεν ήταν, κανένα δυο μπορεί να ήταν. Τέσσερα ήταν, μπορώ να στα πω και άνετα εδώ πέρα. Τα τέσσερα. Λοιπόν, μια χαρά θα στα πω. Λοιπόν, και εσύ, εγώ δεν είπα να κερδίσει, είπα δεν ήταν για να χάσει και έχανε, ή άλλα ήταν να κερδίσει ένα και έφερε ισοπαλία. Ένα χι. Τι θα γινόταν να μακίνα. Τι θα γίνει να κάνει τώρα τρεις μπουρκουμέδες έξω σε πόδι θα γινόταν. Τι θα γίνει να κάνει. Δεν θα βγει Ευρώπη. Α, αυτό ναι. Θα επιβεβαιωθώ. Α, γιατί έχουμε νέα, πρόσεξε. Για την ΑΕΚ, εγώ κάτι για 2 χρόνια έχω ακούσει. Για την ΑΕΚ, δύο χρόνια. Δεν το λένε πολύ όμως. Ναι, θα βγει. Τι θα πει, δεν το λένε. Λίγα είναι. Πρόσεξε. Είναι πολύ λίγα. Είναι πολύ επίκαιη η τιμωρία. Δύο και στην καλύτερη περίπτωση. Όχι, δεν υπάρχει αναστολή. Δεν υπάρχει. Με αναστολή, λέω. Όχι. Αυτό που. Καταρχήν να πούμε τον κόσμο, γιατί το είπα και χθες. Όχι, συγγνώμη, αναστολή. Και θα θεωρηθεί υπότροπος αν ξαναγίνει κάτι έτσι. Αυτό που βγαίνει είναι. Και στην Era Sport ακούστηκε και στο Sport FM. Ότι η ποινή έχει βγει είναι 2 χρόνια, φυσικά είναι εφέσιμη και στην καλύτερη στην έφεση δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί, αλλά στην καλύτερη περίπτωση να γίνει 1. Αν γίνει, έτσι βγαίνει από το από αθηναϊκά μέσα. Έτσι. Σκανδαλώδης απόφαση. Και αν θες, αν σε ένα μάτς ευρωπαϊκό που έχει την επιτήρηση η FIFA, η UEFA, έχει πέσει μολότοφ σε αντίπαλους οπαδούς, υπήρξε είσοδος οπαδού της ΑΕΚ. Πέταξε μολότοφ και κόντεψε να κάψει κόσμο. Υπάρχουν φωτογραφίες, αυτό του σκέφτεται. Θα είναι σκανδαλώδης αυτή η απόφαση αν είναι μόνο 1 ή 2 χρόνια. Είναι πολύ μικρή η τιμωρία. Άμα έχεις κάτι ανάλογο να το συγκρίνουμε, εντάξει, μπορώ να σου πω ότι είναι και λίγα. Αλλά δεν ξέρω τώρα πώς θα μετράνε αυτοί εκεί κάτω. Το σίγουρο είναι ότι όταν είδαμε και εμείς φωτογραφίες, θυμάμαι γιατί το σχολιάζαμε εδώ, είπαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην τιμωρηθεί. Βέβαια, πέρασε πολύ χρόνο, έτσι. 5 χρόνια είχε φάει ο Πάγκο την Παρίσι Σερμέν. Εκεί τι είχε, είχατε μπει μέσα τότε. Χαμός, με το γουέα. Τρία χρόνια φάγαμε με τη Rapid Viennis, με αναστολή, που ήμασταν υπότροποι, αν ξαναγίνονταν. Μπήκαν μέσω γήπεδο. Μπήκαν γιατί πυροβολούσαν οι άλλοι πάνω στην 7. Αυτοί ποιοι ήταν με τους Παναθηναϊκούς που είναι η Rapid? Το θυμήθηκα τώρα. Όντως. Rapid Viennis, όχι, Rapid πρέπει να ήταν. Κάτι αυστριακή ήταν, δεν θυμάμαι. Είναι πράσινα. Που έχει με τον Παναθηναϊκό αδερφοποιημένη. Τέλος πάντων θα βγει αυτό. Και αυτό τι σημαίνει άμα γίνει πράξη, ότι και ο 7ος βγαίνει η Ευρώπη. Γιατί να ενημερώσουμε τον κόσμο, για όσους δεν ξέρουν, ότι και ο Παναθηναϊκός είναι τιμωρημένος για μία χρονιά.
Λοιπόν. Τι θες να κάνουμε, το κάνουμε το διάλειμμα. Θα το κάνουμε, ρε, εσύ, να το κάνουμε να πάμε κανονικά, λέω. Μετά θα πεις εσύ για πάω θα και εγώ. Θα βγάλουμε λίγο και την Ελένη την Μπούντου. Βγάλ την. Να μας ενημερώσει. Βγήκε και χθες στην εκπομπή. Γιάννη, θα βγάλουμε λίγο την Ελένη την Μπούντου μετά το break για να μας πει λίγο για τον Πασχαλάκη τι έγινε. Μέχρι το 2022, λένε οι πληροφορίες, αυτό το βγάλανε από μία ανάρτηση που έκανε στο Instagram ο Γιουργάκης ο Σαββίδης, το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕΠΑΟΚ και υιός του Προέδρου και Μεγαλομετόχου του κ. Ιβάν Σαββίδη. Ωραία. Βέβαια, λέει ότι μαζί μέχρι το 2022, βέβαια και για τον Πρίγιοβιτς έλεγε ότι τα σπρώμαυρα τα φοράει και σε ένα μήνα τον είδαμε φοράει κιτρινόμαυρα. Αλλά εντάξει, αρχικά ας το πιστέψουμε. Τι έπαθες όταν το έζησε με κίτρινο μαύρο το. Τι να πάρω, τον έβγαλα από την καρδιά μου μέσα εντελώς. Ναι, λέω, έφυγες με λυσούλα, γεια σου. Λοιπόν, λοιπόν γεια σου. Πάμε. Ευχαριστούμε, respect, μπράβο, σε ευχαριστούμε για ό,τι έκανα, αλλά αντίο. Γεια σου, λοιπόν, σου Αλέξανδρε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό, αμέσως μετά θα ακολουθήσουν αυτά που μας προειδέασε ο κύριος Τρέγιας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας, συντροφιά παρέτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, Δευτέρα και Παρασκευή, έτσι όχι ως 10 Παρασκευή, ως 12. 10 με 12. Θα πάμε λίγο γιατί υπάρχει μεταγραφικός πυρετός, έτσι μιας και είναι περίοδος μεταγραφών Ιανουαρίου. Τρέχουν οι μεταγραφικές κινήσεις και τα μεταγραφικά νέα σε όλες τις ομάδες. Έτσι και στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια σημαντική πληροφορία τις τελευταίες ώρες. Θα μας ενημερώσει λίγο η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ από το ΠΑΟΚ 24, η Ελένη η Μπουντού, η οποία είναι στη γραμμή. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα, τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ναι, να ξεκινήσουμε από τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Είναι από τα ευχάριστα της ναι. ημέρας καταρχήν, και της καταρχήν, μεταγραφή. Να σε διακόψω μισό λεπτό ναι. και να σου πω ότι ο Ζάχος μου είπε ότι έχεις πολύ βελούδινη φωνή. Να ξέρεις. Έχεις βελούδινη ραδιοφωνική φωνή. Δεν είπε κάτι κακό, ούτε κάτι επιλήψουμε. Απλά το λέω έτσι. Είναι προς τιμή σου αυτό και συμφωνώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Νομίζω με άλλον αέρα θα δώσω τώρα τα νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στα νέα του ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσουμε από το πιο πρόσφατο, από την ανανέωση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Έτσι το ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο Γιώργος Σαββίδης μέσω Instagram. Είχαμε σημειώσει τις προηγούμενες ημέρες πως βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, συμμετέχει στις μεταγραφικές συσκέψεις και θα δρομολογήσει αρκετές εξελίξεις στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Μία από αυτές λοιπόν και πολύ σημαντική θα πω εγώ αφορά τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, το συμβόλαιο του οποίου ανανεώθηκε μέχρι το 2022. Ο Έλληνας θερματοφύλακας είχε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 και έγινε έτσι μία επέκταση για τα επόμενα χρόνια, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δένει τον βασικό του θερματοφύλακα, αποκτήθηκε ως μία backup λύση για τον Ρέι και μέσα σε 1,5 χρόνο εξελίχθηκε και κατάφερε να κερδίσει φανέλα και θέση βασικού κάτω από τα goalpost και φυσικά την εμπιστοσύνη του Ράσβαν Λουτσέσκου στα 29 του χρόνια. Ο ΠΑΟΚ ήθελε να τον επιβραβεύσει για τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με την ομάδα και φυσικά να τον δέσει και να τον διατηρήσει μέχρι το 2022. Και όταν λέω να τον ανταμείψει, εννοώ ότι σαφώς και μιλάμε για καλύτερους οικονομικούς όρους στο συμβόλαιο και για μια ρήτρα που αυξήθηκε μέχρι πρότινος έφτανε τα 5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ΠΑΟΚ αντιλαμβάνεται ότι η προοπτική που του δίνει ο Πασχαλάκης και τα περιθώρια εξέλιξης είναι πολλά, πολύ μεγαλύτερα και φυσικά ήθελε να αποκαταστήσει εντός εισαγωγικών αυτή την αδικία απέναντι σε έναν ποδοσφαιριστή, σε έναν τερματοφύλακα που μέχρι στιγμής έχει προσφέρει πολλά και έχει κρατήσει την ομάδα ζωντανή εντός εισαγωγικών. Τι συμβόλαιο είχε ο Πασχαλάκης, θυμάσαι? Ήταν από τους πλέον χαμηλόμισθους. Στα 200, αν δεν κάνω λάθος, 200, ναι, νομίζω ναι, αν το μεταφέρω με κάποια επιφύλαξη, οπότε ήθελαν να τον ανταμείψουν και βεβαίως να του βελτιώσουν το συμβόλαιο. Καλά κάνανε. Δεν γνωρίζουμε φυσικά το ποσό ακόμα, έτσι? Όχι, ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες του νέου συμβολίου, αλλά νομίζω ότι σε πολύ λίγο, στο επόμενο διάστημα, θα μάθουμε περισσότερο για την συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά σίγουρα είναι από τα ευχάριστα της μεταγραφικής 100%. Περίοδου του Γενάρη. Πες μας λίγο και με Βαρέλα, Μπίσεσβαρ, τι γίνεται και ο Άρντα, μιας και σε αλλιεύσαμε. Ναι.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και από το άλλο. Ευχαριστώ που αφορά βεβαίως τον Μπίσεσβαρ. Πριν τις γιορτές είχαμε αναφέρει πως έγινε μία συζήτηση με τον Μπίσεσβαρ και τον ΠΑΟΚ. Εκεί υπήρχε μία απόκληση ανάμεσα στις δύο πλευρές, γιατί ο ΠΑΟΚ πρόσφερε ένα συν ένα συμβόλαιο, ένα συν ένα χρόνο συμβόλαιο. Ο Μπίσεσβαρ ζητούσε τριετές, αλλά φάνηκε ότι υπάρχει μία καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές προκειμένου να ξανακαθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν εκ νέου την ανανέωση της συνεργασίας τους. Ο ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση φαίνεται ότι προσφέρει διετές κλειστό συμβόλαιο στον Σουριναμέζο. 32 δεν είναι. 32, ναι, ναι, ναι. Διετές, μια χαρά είναι διετές. Με λιγότερες πάγες αποδοχές, αλλά με πολύ καλά μπόνους, έτσι, μπόνους επίτευξης στόχων. Και όπως έχω ξανασημειώσει, ο Ιβάν Σαββίδης, η αλήθεια είναι ότι και μετά από μεγάλες νίκες και γενικώς με την πρώτη ευκαιρία, ξέρει να ανταμείβει και να βάζει το χέρι στην τσέπη για να ικανοποιήσει τους ποδοσφαιριστές του στην πράξη. Η συγκεκριμένη προοπτική, η συγκεκριμένη πρόταση, αν θέλετε, βρίσκει τον Μπίσεσβαρ αρκετά ικανοποιημένο, οπότε φαίνεται ότι θα προκύψουν έτσι εξελίξεις πολύ σύντομα και θα είναι θετικές βάσει αυτής της συζήτησης και της πρότασης που του έγινε. Πολύ ωραία. Πάει ο Μπίσης Βαρ. Λοιπόν, με Βαρέλα υπάρχει... Με Βαρέλα. Να πούμε για τον Κρέσπο πρώτα, ναι, το έτερον ίμιση στην άμυνα του, του ΠΑΟΚ. Με τον Κρέσπο είχαμε πει ότι ήταν ο πρώτος που ουσιαστικά έκλεινε την υπόθεση των... άνοιγε και έκλεινε θετικά την υπόθεση των ανανεώσεων, γιατί υπήρχε απόλυτη ταύτιση με τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο συμβόλαιο για τα δύο επόμενα χρόνια. Το συμβόλαιό του, αυτό το ήδη υπάρχουν εκ νέου το καλοκαίρι, οπότε υπήρχε συμφωνία και συζήτηση με τον ΠΑΟΚ για ανανέωση της συνεργασίας τους για δύο ακόμη χρόνια. Μάλιστα. Λέγαμε πριν τις γιορτές ότι απέμεναν κάποιες λεπτομέρειες να ρυθμιστούν προκειμένου να μπουν οι υπογραφές. Αυτές οι λεπτομέρειες έχουν να κάνουν με τον ατζέντη και με την προμήθεια έτσι, που διεκδικεί σε αυτές τις περιπτώσεις ο ατζέντης. Θεωρώ ότι είναι μικροπροβλήματα, θα ξεπεραστούν και αργά ή γρήγορα από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία, υπάρχει διάθεση και από τον Κρέσπο και από τον ΠΑΟΚ να συνεχίσουν. Και θα έχουμε πολύ σύντομα έτσι, επίσημη ανακοίνωση της επέκτασης συνεργασίας του Ισπανού. Τώρα για τον Βαρέλα. Υπάρχει απόσταση. Υπάρχει απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, τουλάχιστον βάσει των συζητήσεων που έχει γίνει, γιατί ο ΠΑΟΚ προσφέρει αύξηση έως και 50% στις απολαβές του Φερνάντο Βαρέλα. Ο ίδιος αξιώνει πολύ περισσότερα χρήματα από το συμβόλαιο που ήδη έχει. Καταλαβαίνει κανείς ότι με τα νούμερα να ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο και λίγο παραπάνω, και αρκετά παραπάνω μάλλον θα λέγαμε, δεν υπάρχει σημείο επαφής με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τον έχει αφήσει να σκεφτεί ο ίδιος τι θέλει και πώς μπορεί να βρεθεί σημείο επαφής. Δεν κάνει κάποια κίνηση στην παρούσα φάση. Πότε λέγει το Βαρέλα, το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι, ναι. Όλες αυτές οι περιπτώσεις και του Μπίσεσβαρ και του Κρέσπο και του Βαρέλα είναι περιπτώσεις που ολοκληρώνονται τώρα το καλοκαίρι σε μερικούς μήνες. Υπάρχει μία απόσταση. Τον έχει αφήσει λοιπόν ο ΠΑΟΚ να σκεφτεί καλύτερα, με πιο καθαρό, με πιο κρύο μυαλό. Και από εκεί και πέρα να καθίσουν. Για να καταλάβω, αν κατάλαβα καλά, έτσι όπως το είπες, δηλαδή ο ΠΑΟΚ δίνει από όσα παίρνει άλλα 50% και ο Βαρέλα δεν τα θέλει. Ναι, ναι. Είναι γύρω στα 600 χιλιάρικα το συμβόλαιό του στην παρούσα φάση. Τώρα. Και ο ΠΑΟΚ προσφέρει, ναι, προσφέρει αύξηση 50% στις αποδοχές του. Μάλιστα. Okay. Εντάξει, αυτό ήθελα να καταλάβω. Ωραία. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ στο τραπέζι και στις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές θέλει να τον ευχαριστήσει, θέλει να τον ικανοποιήσει για την παρουσία του, για την προσφορά του στην ομάδα. Και καλά κάνει γιατί το αξίζει, έτσι. Βεβαίως, ακριβώς. Πολύ σωστά. Και αυτός και ο Πασχαλάκης που λέγαμε και ο Κρέσπο είναι από τα παιδιά τα οποία κράτησαν τον ΠΑΟΚ και έχουν ιδιαίτερη σημασία το όσα είπε σήμερα και ο Λουτσέσκου. Έκανε λόγο για ένα φανταστικό σύνολο και αυτό δείχνει το πώς αντιμετωπίζει και ο προπονητής και τα ανοιχτά θέματα που υπάρχουν και τις ανοιχτές υποθέσεις, αλλά και το γεγονός ότι δεν θέλουν να γίνουν πολλές προσταφαιρέσεις στο ρόστερ. Ναι, μα νομίζω ότι μία αύξηση της τάξης των 50% στο υπάρχον συμβόλαιο είναι ό,τι καλύτερο σαν επιβράβευση για τις προσπάθειες και την προσφορά του ποδοσφαιριστή. Αυτή ακριβώς είναι και η θέση του ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι είναι πολύ καλά τα χρήματα, ότι υπάρχει μια αναγνώριση προς την προσφορά. Έχω την εντύπωση, Ελένη μου, ότι οι μανατζαρέοι χαλάνε τη δουλειά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο ποδοσφαιριστής είναι ευχαριστημένος, αλλά όλα τα παιχνίδια γίνονται από τους μανατζαρέους. Απόλυτα, και αυτός και η οικογένειά του και θέλουν να παραμείνουν και υπάρχει αυτή η διάθεση. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί και ένα σημείο επαφής
άλλος να ανέβει, άλλος να θα πέσει και κάπου εκεί να θα βρεθεί, θα βρεθεί, θα βρεθεί μια χαρά. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Ναι, να πούμε για τον Ελ Καντουρί, γιατί υπάρχουν αυτές τις μέρες πάρα πολλά δημοσιεύματα για τον Μαροκινό, κυρίως για Πάρμα. Η Ιταλία ακριβώς για Πάρμα. Και πριν από λίγο οι Ιταλοί ανέφεραν ότι υπήρχε επαφή ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Πάρμα. Η Ιταλική ομάδα έκανε πρόταση στον Δικέφαλο για δανεισμό του ποδοσφαιριστή με οψιόν το καλοκαίρι, που αγγίζει, είναι λίγο παραπάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ και του προσφέρει συμβόλαιο μέχρι το 2022. Μάλιστα. Είναι περίπλοκη υπόθεση. Ο Λουτσέσκο, όπως είπα και πριν, έχει ξεκαθαρίσει, έχει κάνει σαφές πως δεν θέλει πολλές αλλαγές στο ρόστερ, γιατί θεωρεί ότι θα θέσουν σε κίνδυνο τις ισορροπίες και την χημεία που υπάρχει στο σύνολο. Σήμερα έλεγε ότι όχι στις πολλές αλλαγές, σεβασμό στο φανταστικό σύνολο που ήδη υπάρχει. Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν 1 με 2 κινήσεις που αφορά τον φορ και τον χαφ. Σίγουρα θα πρέπει να φύγουν 1 με 2 παίκτες που δεν κούμπωσαν με την ομάδα, αλλά μέχρι εκεί, γιατί όλες οι ομάδες που ηγούνται στα πρωταθλήματά τους και πηγαίνουν για τον τίτλο κινούνται πολύ προσεκτικά και συντηρητικά στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι, έτσι, διατάραξης της χημίας και των ισορροπιών. Εντάξει, είναι και της φιλοσοφίας αυτής ο Λουτσέσκου. Η αλήθεια είναι, το έλεγε και το καλοκαίρι, ότι θέλουν να γίνουν μετρημένες κινήσεις, να προσθέσει πινελιές στο ήδη σύνολο που υπάρχει, και γενικότερα το δείχνει και μέσα από τον τρόπο που χρησιμοποιεί τις μεταγραφές μετά από αρκετό διάστημα, σταδιακά, για να κουμπώσουμε με το σύνολο. Διαβάζω στο ΠΑΟΚ 24, ναι, καμία ανησυχία για Σβιντέρσκι, γιατί ακούστηκαν Ιταλοί εμφανίζουν 22χρονο επιθετικό να είναι κοντά στην Τζένοα. Ο ΠΑΟΚ λέει ότι είναι παίκτης δικός του. Τι γίνεται, για ξεκαθάρισε λίγο για αυτό το θέμα, γιατί αγωνιά ο κόσμος. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Σβιντέρσκι καλείται να είναι ο αντικαταστάτης του Πρίγιοβιτς, έτσι. Ναι. Η αλήθεια είναι, αν θέλεις μια εκτίμηση, νομίζω ότι είναι περισσότερο παιχνίδια, αν θέλεις, της Γιαγκελόνη για να εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα από τη στιγμή που είδαν αρκετές ομάδες να παίρνουν στο κόλπο απόκτησης. Δεν είναι μόνο παιχνίδια των μανατζαρέων αυτά που έλεγες πριν, αλλά και οι ομάδες όταν αντιλαμβάνονται ότι ξαφνικά υπάρχει κινητικότητα, ξαφνικά υπάρχει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Από τον ΠΑΟΚ δεν εκφράζεται κάποια ανησυχία, θεωρώντας ότι η υπόθεση μπορεί και να έχει κλειδώσει. Την παρακολουθούμε. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον από την Τζένοα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια αλυσίδα εξελίξεων, με την έννοια ότι η Μίλαν ενδέχεται να πουλήσει τον Ιγκουαΐν στην Τσέλσι. Άρα η Μίλαν θα κινηθεί για τον βασικό φόρ της Τζένοα, που είναι ο Πιάτεκ. Η Τζένοα θα μείνει χωρίς φόρ και κυνηγάει την περίπτωση αυτή του 22χρονου Πολωνού που ανήκει στην Γιαγκελόνια και ενδιαφέρει το ΠΑΟΚ, έτσι, και έχει στο πρώτο πλάνο. Ελένη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για την πειρέστε την ημέρα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ και να σε ακούμε πιο συχνά στην εκπομπή μας. Στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά, καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση. Ήταν η Ελένη Μπούντου από το ΠΑΟΚ 24 με όλα τα τελευταία νέα της ομάδας. Πάντως να μην κάνω ένα σχόλιο έξω off the record, αμέσως θα το ρίξεις on the record. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσουν τα ευχάριστα. Ναι, σε είπα για την κοπέλα στο Συντίσκο, το κάναμε θέμα μισή ώρα. Σου είπα εδώ ένα σχόλιο, βγήκε η κοπέλα χθες να πει τη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Έχει ωραία φωνή, εντάξει. Είναι καλό να κάνεις ένα όμορφο κομπλιμέντο με πολύ όμορφο τρόπο σε μία δεσποινής. Είπα off the record. Σε μία δεσποινής. Ναι. Δεν είναι κακό. Ναι. Κακό είναι να πας ακάγκουρας έξω στον δρόμο και να πεις αυτά τα χαζά που λένε, ξέρω εγώ, οι βλαμμένοι. Δηλαδή, άμα πας τώρα, ρε παιδί μου, δεις μια ωραία κοπέλα, περπατάει στον δρόμο, έτσι, προχωράει, κατεβαίνει ένα τσολιάς με ένα εφαρμοστό blue jean. Δωδεκάποντο, αυτό ξέρω εγώ. Κορμάρα, όμορφη, κάτσε καλά. Δωδεκάποντο, το είπες. Ναι, δεν θα την πειράξει, βλάκα, απρεπέστατα. Σωστά. Μπορείς να πεις ένα. Τι όμορφη που έγινε η γειτονιά μας. Ναι. Ξέρω εγώ, όμορφη είναι η γειτονιά μας ξαφνικά. Κάτι έξυπνο βρες, ευλάχο. Ναι. Ευλάχο, αρχίζει και τα κουκουρούκια και σε αυτά τα θέματα έχει ντοκτόρα η αλήθεια. Ναι, δηλαδή, να σου πω και κάτι. Άμα πεις κάτι όμορφο, θα σπάσει ένα ελαφρύ χαμόγελο. Ξέρω εγώ, θα κοιτάξει λίγο χαμηλά, να στο παίξει λίγο δύσκολο, λίγο ότι να, εγώ είμαι ηθική κτλ. Αλλά θα τη αρέσει. Μπορεί περνώντας να γυρίσει, να σε κοιτάξει, να πει: ποιος μου είπε αυτό το όμορφο το πείραγμα που με έκανε? Επειδή πρέπει να είναι κυμπάρης, πρέπει να είναι ωραίος. Θα σου δώσει δηλαδή σημασία. Δεν θα πει: κοίτα το μπιμπιρί. Κατάλαβες. Λοιπόν, τι πήγε 9 η ώρα. Πήγε 9. Να πούμε λίγο τα αποτελέσματα έως τώρα στο μπάσκετ. Οχ, θα τα πω τώρα, το είπα. Δεσμεύτηκα.
Με πέστε, τι έγινε. Κινέζικα τέσσερα... είναι. Σίντα Σάνξι Γιαντσού Τόγκ 92-86. Τσιανκού Ντράγκ Σαντό Γκολντέ. Ρε πε μα την Ευρωλίγκα, ρε. 10-90. Τσίλιν Τάιγκερς, Λιαονίνγκ Σκέιλ 150-153. Σιτσουάν Ξιντζιάνγκ Τάινγκ 91-111. Τσεσεκά, ωραία. Τσεσεκά Μόσχας Μπάγκερ Μονάχου 77-70. Τελικό. Τελικό. Και σε λίγο ξεκινάει. Ξεκίνησε μάλλον. Έτσι, Ολυμπιακός Κιμ Κιμ. Πες Τσάκι Τζαν Μπρουζ Λί, πόσο έληξε. Έτσι, 0-0. Και Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπαρσελόνα. Σε ενδιαφέρει αυτό. Μπαρσελόνα δεν είσαι. Μη λες τέτοια. Μπαρσελόνα δεν είσαι. Μη λες τέτοια στον αέρα. Α, έχουμε και ένα Γκραν Κανάρια. Α, στα Γκραν Κανάρια. Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι. Και τα Σμολ Κανάρια. Ρε φίλε, αυτά τα ξεπεράσαμε εμείς. Δηλαδή, ναι. Σταμάτα δηλαδή. Πρόσεξε, πρόσεξε. Σταμάτα. Μπαρσελόνα. Έχουμε και άλλους που ακούνε με μασχάλες. Πρόσεξε. Ναι. Βέβαια. Εντάξει, αυτοί είναι οι κακοπροαίρετοι ναι. Και οι υβριστές οι οποίοι σβήνονται και στα σχόλια. Λοιπόν. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Δεν θα έχει σήμερα κίνηση. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Έχουμε κι εμείς κάτι ψηλά. Πήραν χθες τα αριανάκια σε εσάς. Πήραν την Παρασκευή σε εμάς. Ξεπαυτώσαν επαοξίδες αριανοί. Δεν έχει, είναι και μέσα στις εβδομάδες. Ναι, μπράβο. Δηλαδή, άμα θα βγάλουμε δύο γραμμές, θα είναι θαύμα σήμερα. Τι λες, ρε φίλε. Τέλος πάντων, εμείς θα πούμε. Χάος παραλάβα, τι είπες. Χάος, μα παραλαμβάνουμε και χάος. Τι πράγμα είσαι. Όπως. Έτσι δεν λένε οι κυβερνήσεις. Χάος παραλάβαμε. 23-10. 2-87 και 3 οχτάρια, άφιλο τιμηθεί κανείς. 69-45, 2-87 και 3 οχτάρια. Και οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυβακούτε, FM και ένα σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-526, μπορεί να έχετε συμμετοχή και όλοι οι άσχημοι, οι άσχημες και τα λοιπά, έτσι. Ναι, να ξέρετε. Τώρα σχολάει οι άσχημοι. Και οι όμορφοι, και οι όμορφες όμως. Πάμε. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερος 107 και 4 βρισκόμαστε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Στρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ. Ανοίγουμε τι γραμμέ 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ το μήνυμά σα. Α, έχουμε. Πάμε στην Ελένη. Στο 54-526. Λοιπόν. Πάμε λίγο στην Ελένη. Μάλλον θα υπάρχει κάποια πληροφορία στην τελευταία στιγμή. Έλα, Ελένη. Χαίρετε και πάλι. Γεια σου, Ελένη. Υπάρχει ανακοίνωση. Μάλιστα. Υπάρχει ανακοίνωση του Γιώσιπ Μίσιτ. Πρόκειται για τον 24χρονο. Κροάτι, τον μέσο των οποίων υποδεχτήκαμε, καλωσορίσαμε και χθες που τα λέγαμε στον αέρα της πόλης στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις και πριν από λίγο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του. Αποκτήθηκε ως δανεικός και θα φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ για τον επόμενο 1,5 χρόνο, έτσι ως τον Ιούνιο του 2020 με οψιόν αγοράς θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 27. Με μια έτσι πολύ καλή δουλειά, εξαιρετική παρουσίαση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, γιατί ξεκίνησε το βίντεο με διάφορα έτσι ποσταρίσματα από τον κόσμο, μηνύματα από τον κόσμο που ζητούσε την απόκτηση του ΧΑΦ εδώ και τώρα και ο ΠΑΟΚ ούτε λίγο ούτε πολύ γράφει εσείς το «Δεν μπορέσαμε να πάρουμε ΧΑΦ χθες, πήραμε σήμερα, καλωσόρισες Μίσιτ». Το βλέπουμε και στο ΠΑΟΚ 24 μόλις τώρα. Ναι. Ωραία, πολύ ναι. Ωραία. Μία πληροφορία γιατί ξεκίνησαν και οι γραμμές. Έπαιζε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ή έχει αγώνες στα πόδια του. Δηλαδή είναι διαθέσιμος για τον Λουτσέσκου στο πλωστάσιο του ή θέλει πίστοση χρόνου για να ενταχθεί αγωνιστικά. Η αλήθεια είναι ότι στην παρούσα φάση θα χρειαστεί χρόνο καθώς δεν προέρχεται από γεμάτη σεζόν. Μάλιστα. Δεν έχει τον επιθυμητό χρόνο και χώρο συμμετοχή στην Sporting Λισαβόνας και γι' αυτό αποκτήθηκε κιόλας από τον ΠΑΟΚ, έψαχνε και ίδιο στον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, για την πολύ σημαντική πληροφορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ ξανά. Και πάλι, για χαρά. Λοιπόν, 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια οι τηλεφωνικές γραμμές είναι δικές σας. 6-9-45-2-87 και 3 οχτάρια από κινητό με χαμηλή χρέωση. FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Στο αποστολή 5. Στο 54526 για ντροπαλούλιδες και για όσους κρυφακούν. Πάμε στον πρώτο φίλο. Είναι ήδη στην αναμονή. Καλησπέρα. Είναι έκπληξη. Και που είναι δικές μας οι γραμμές, τι έγινε, παιδιά. Σε 5 λεπτά πάτε στο διάλειμμα. Βγήκατε και 4 και 20 και 5 λεπτά. Κύριος Ματζιούκης. Κύριος Ματζιούκης. Κύριος Ματζιούκης. Σου πω λίγο κάτι. Είσαι τόσο ταυλωμένος που πήρες και σε εκπομπή άριχθες. Καλά έκανε το παιδί. Γιατί. Μπράβο, ρε Θόδωρε, μπράβο. Άσο να λέει αυτό. Το καρτούν. Σου έπλεξε και το εγκόμιο αυτό εδώ πέρα δίπλα μου. Γιατί? Ο λαοπλάνος. Γιατί, αλήθεια είπα, τι είπα. Κατάλαβες. Είπα τίποτα που δεν είναι αλήθεια. Ναι. Όχι. Τότε. Λαοπλάνο μου είπε. Ο αεροπλάνος.
Αλλά ο πλάνος Παπανδρέου δηλαδή, ένα θέμα ναι. έτσι. Εγώ αλλά ο πλάνος αυτός αεροπλάνος. Με έκανε εδώ ένα. Στα μπαλκόνια και πάρε ψήφους. Θόδωρε, τι κάνεις. Εντάξει, τίποτα. Τι κάνεις, εγώ. Καλά, είμαι σχεδόν κανείς. Επισκευάζει, έμαθα χθες του κόσμου της Βλάβης. Μπράβο, φίλε, είχαμε ιστορία. Ναι, εντάξει. Είπαμε ένα. Κοίταξε, εσύ ανήκεις στις σπάνιες ομάδες δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι δουλεύουν, έτσι. Αυτό να το πούμε κιόλας. Γιατί έχει κάτι άλλο τύπου εξεταστές οδηγών οδήγησης οι οποίοι. Εδώ και 6 μήνες δεν απεργούν, ας πούμε, και 40.000 κόσμος. Έχω και προσωπικό κόσμο, να το πω από το ραδιοφωνικό βήμα, ο οποίος θέλει να ανανεώσει, να δουλέψει ο άνθρωπος στην άδειά του και δεν μπορεί, ας πούμε. Μάλιστα. Αυτό είναι κακό. Θοδωρέ, είναι κακό, φίλε, γιατί είναι 5 μήνες. Είμαι σε αναζήτηση για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Εσύ εκεί στην Γερμανία τώρα θα νιώθεις. Πού να κινηθώ, ρε φίλε, περίπου? Γιατί το δικό μου το αυτοκίνητο από εβδομάδα λογικά θα το δώσω. Ενδιαφέρεται κανείς και θέλω να πάρω αυτοκίνητο, ρε φίλε. Προς τα πού με γέρνεις? Κοίταξε, το θέμα είναι τι budget έχεις και αν θες να πας σε diesel ή σε βενζινοκίνητο. Diesel, και αν μας ακούει κάποιος φίλος που νιώθει, είπαν ότι κάτι άκουσα και ακούγεται. Το 2025 τώρα πράσινα άλογα. Με το 20 είπαν στην Ελλάδα, είπαν ότι στο 20 θα το απαγορεύσουν τα diesel. Έτσι άκουσα τώρα, αν ισχύει ή αν είναι χαζομάρα. Αν ξέρει κάποιος φίλος, θα τον παρακαλούσα πάρα πολύ να με ενημερώσει. Γιατί μέσα στην επόμενη εβδομάδα θέλω να πάρω αυτοκίνητο και θα με διέφερε να πάρω diesel. Πραγματικά. Ο διευθυντής της Volkswagen παντός είπε ότι μέχρι το 2050 θα βγάζουν diesel κινητήρες. Τώρα, αυτοί λογικά ξέρουν λίγο καλύτερα. Ποιος διευθυντής, αυτός που απέσυραν. Όχι. Τα αμερικάνικα που απέσυραν από τη Γερμανία. Ό,τι πει η Φράου Μέρκελ, ό,τι πει. Αυτό θα γίνει. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπολογίσεις ότι τι αγοραστική αξία θα έχει το αυτοκίνητο, τι τελωνίο θα έχει, γιατί έχουμε και αυτή την πατέντα, την προδιπέ, την ελληνική. Πληρώνεις δασμούς εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοίτα, όλα, γιατί μίλησα και με τον Γιώργο από το Ξεκόλα από τη Γερμανία, γιατί είναι η δουλειά του, είναι έμπορος αυτοκίνητο το παιδί. Με τελωνία, πινακίδες, οξουμούξου, εκτελωνισμούς είναι γύρω στο 1,5 χιλιάρικο. Φυσικά είναι και τι αμάξι θα φέρεις. Αυτά τα αυτοκίνητο. Τι αυτοκίνητο θα φέρεις. Δηλαδή, τώρα, άμα φέρεις, ας πούμε, ένα Hyundai Getz παράδειγμα, έχει 500 ευρώ τελωνίο. Μπράβο. Άμα φέρεις κάποιο άλλο αυτοκίνητο, έχει 800, 1000 και αναλόγως. Ναι, αυτό λέμε. Και τα γράμματα στις άδειες, δηλαδή. Ναι. Μπορεί να φέρεις ένα γράμμα το Nissan, το Qashqai, ας πούμε. Ναι. Άλλο θέλω να σου πω εγώ. Του έχει σε ποια μάρκα να κινηθώ? Σε ποια μάρκα να κινηθώ? Opel, Golf, όχι, μακριά από γερμανικά. Μακριά από γερμανικά. Σόπα, ναι, ρε φίλε. Τα γερμανικά μόνο σε καινούργια τεχνολογία. Σόπα, σε παλιό μην πας. Παλιά λέγανε γερμανικό αμάξι, λέει, είναι εγγύησινα. Κάποτε τώρα. Δηλαδή καλά το Ιώτα Nissan προτείνεις? Κάνει σαν, κάνα Honda, κάνα Mazda, σίγουρα πράγματα. Δεν θες να πληρώνεις. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, είναι και γούστο φυσικά του καθενός. Όχι, δεν είναι μόνο και το γούστο. Τα καινούργια καλά είναι. Είναι και τα ανταλλακτικά, είναι και τα σέρβις, όλα πρέπει να τα κοιτάξεις. Γιατί Opel είναι πάμφτινα, τα ανταλλακτικά είναι τζάμπα. Έτσι, μην τρελαθούμε. Γιατί το Mazda, το ανταλλακτικό, είναι πολύ πιο ακριβό από το ότι το Opel, ξέρω εγώ. Ναι, εδώ παντός είναι οικονομικά, δεν είναι ακριβά. Καλά, θα ρωτήσω και τον Μάνο τον Αναγνωστόπουλο το Σαββατοκύριακο που κάνει την εκπομπή για τα αμάξια του παλικάρι. Είναι γνώστης 100%. Τώρα μου το θύμισες, με έδωσε ιδέα. Πάμε τώρα στα αυτά, άστα τα αμάξια. Okay, πάμε στα δικά. Κοίταξε, πήραμε εμείς, πήραμε χαφ, αλλά αυτό το πήραμε ένα γρήγορο σαχόφ, να πούμε και τον κόσμο. Μην περιμένουν να δουν κανένα ένα δαγκόνι και να τρέχει και να καλύπτει τις τρύπες. Πήραμε έναν πιο γρήγορο σαχόφ, γιατί μάλλον. Προαναγγέλλεται ότι ο Σαχόφ το καλοκαίρι θα μας πρόσεξε λίγο. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάτσε στην Γρηγοράδα δεν είναι. Ούτε χαρίσεις. Όχι. Αλλά δεν είναι και Τζιόλης. Όχι, ούτε και Τζιόλης. Σου είπα ένας πιο γρήγορος Σάχοφ. Δηλαδή είναι όπως βλέπεις το Σάχοφ. Ναι. Καλές τοποθετήσεις, καλό διασκελισμό. Απλά είναι πιο γρήγορος. Ναι, δηλαδή δεν έχει αγώνες. Απλά είναι τελικάτος. Τα πόδια του δεν έχει αγώνες, έμαθα. Δεν έχει, όχι, τον είχε εκτός, δεν τον είχε. Ναι, ρε φίλε, αλλά ο ΠΑΟΚ τώρα δεν χρειάζεται τιμοπόλεμο ποδοσφαιριστή να μπει να ενισχύσει το κέντρο. Συγγνώμη λίγο, με συγχωρείς. Σε 20 μέρες, σε 10 μέρες, 15 μέρες, με συγχωρείς, θα παίξει να πούμε το Ολυμπιακό σε 20 μέρες στην Τούμπα. Δεν πρέπει να φέρεις έτοιμους ποδοσφαιριστές. Συγγνώμη, με συγχωρείς. Δεν πρέπει. Εμένα, άμα θες να με ρωτήσεις, εγώ θα πήγαινα χθες, θα έπαιρνα Μαντσόν και Βασιλακάκη και θα τελείωνα το πρωτάθλημα. Σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή, πέρα. Τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Να τον κάνω, να το φέρω. Εντάξει, καλός. Μπορεί να είναι ο καλύτερος, δεν λέω. Αλλά θα μου είναι έτοιμο σε 2 μήνες, θα μου είναι.
Ακριβώς. Και ύστερα και ο Λουτσέσκου και καλώς κάνει. Δεν είναι άνθρωπος που από το αεροδρόμιο στο βάζει μέσα τον παίκτη. Πώς θα το βάλει. Ότι... Και, το Λουτσέ... και ο Λουτσέσκου τι να σε κάνει. Φεύγει ο Πρίγιοβιτς. Θέλει να φύγει ο Ελκαντουρί. Έφυγε ο Ουάρντα. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε δηλαδή. Πάει να πάρει πρωτάθλημα μετά από πόσα χρόνια και φεύγει μισή ομάδα. Δηλαδή λίγο σοβαρότητα. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Και επίσης καίγεται το θέμα Βαρέλα. Εμένα δεν με γιατί χτυπά ξύλο, χτυπά ξύλο, χτυπά ξύλο. Μια χαζό, ένα χαζό αποτέλεσμα. Όλα αυτά ξέρει τι ρόλο θα παίξουν. Και την κρίνια έχει να πέσει. Χτύπα ξύλο μόνο. Τους, εντάξει. Τώρα έφτασε η ομάδα που έφτασε. Δεν έπρεπε για μένα. Αν το Πρίγιοβιτς δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Τέλος. Όχι άλλο τελείωσα. Λέω. Α μην νομίζουν και στον ΠΑΟΚ μερικοί που είναι αφελείς και το έχουν αποδείξει κατά καιρούς ότι έχει τελειώσει η υπόθεση πρωτάθλημα. Εννοείται πως όχι. Δεν έχει τελειώσει τίποτε. Βαθμούς, ρε, δεν έχει τελειώσει τίποτε. Εντάξει. Ακόμα, 15 αγωνιστικές. Και τι ξέρεις τι είδα, ότι περίμενα να δουν το μάτς με την Τρίπολη τι θα γίνει και μετά να κάνουν και μεταγραφές. Ναι. Κατάλαβες. Φεύγει ο Ιανουάριος. Γεια σας. Σε 10 μέρες τελειώνει και ο Ιανουάριος. Αντίο. Τελείωσε. Μετά μπορεί να πάρει μόνο από Λατινική Αμερική. Δεν μπορείς. Τώρα θα μου από... πει αν επιστρέψει Γιάννουλης. Ωραία, αν επιστρέψει Γιάννουλης είναι καλό εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο που θα σε αλλάξει τρεις θέσεις. Δηλαδή θα φύγει ο Βιερίνια μπροστά, θα μπορεί να παίζει και δεξιά, άμα θα χρειαστεί αλλαγή του μάτους, και θα παίξει και ο Γιάννουλης πίσω. Παίρνει, δηλαδή τριπλή μεταγραφή είναι αυτή. Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ναι, να σου πω για το Βιερίνια ότι δεν το βλέπω φέτος να παίζει μπροστά, από επιλογή του. Ναι. Γιατί τώρα να το βάλεις μπροστά, εκτός από μικρό μάτς, τώρα να το βάλεις μπροστά σε μεγάλο μάτς. Να έχει πάνω κάτω, να γυρίζει, να γίνεται τρίτος χαφ, να κόβει, να μαρκάρει. Πιο καλά το βολεύει τώρα από πίσω να βγαίνει όταν έχει δυνάμεις, όταν δεν έχει δυνάμεις να μένει. Ναι. Παρά να πρέπει σε όλο το παιχνίδι να παίξει τα κόκκινα. Μάλιστα. Έτσι το βλέπω σωματικά το Βιερίνια. Έτσι, γιατί τον πήγαμε στα κόκκινα. Γι' αυτό είχε και κάνα δύο τραυματισμούς. Εντάξει, είπαμε ένα καλό εξάρι να περνάμε. Ρε, φίλε. Ένα καλό εξάρι, είναι, ένα ποιοτικό εξάρι. Εξάρι φίλε. Τώρα, ένα ποιοτικό εξάρι. Πού το. Πού το, ρε φίλε, να τελειώσει. Α έφερε το Χαρίση να τον είχε πέμπτο, έκτο, δεν μα πήρε. Α τον είχε όμω εκεί πέρα γιατί αυτή τη στιγμή είσαι με 3,5 χαφ. Έτσι, και βλέπεις, τραυματίστηκε ο Κάνιας λίγο, έχει πυρετό και καρδιοχτυπά μόλι γιατί δεν έχει κάποιον άνθρωπο να τρέχει το τραζίζιο πίσω. Έχεις δύσκολα ματσάκια, έχεις την ΑΕΚ, έχεις τον Ολυμπιακό, έχεις τον Άρη. Ο Άρης θα σκυλιάσει εδώ να σε κερδίσει. Φετφατζίδι ψάχνει, βλέπεις, είναι τεράκια, τα έχουμε πει, είναι ψοφάει ο άλλος, άκουσε, είναι τεράκια, ξέρεις πως περιμένει, πως και πως. Ξέρεις γιατί περιμένει, για να σε κάνει πλάκα μετά. Στο 0-2 του Γιουνές θα γελάσουμε. Τύπα ξύλο, καμιά γαζομάρα, καμιά στραβή μέρα. Ξέρεις τι έχουν να σε κάνουνε και πώς θα πάρουν οι άλλοι τα πάνω τους. Άσε που θα πάρουν και δύο παίκτες, ένα από την ΑΕΚ, ένα από τον Ολυμπιακό. Εγώ στο λέω, εγώ στο λέω, από τώρα γράψτε το. Τι γελάς ρε, τι γελάς. Στο 0-2 μια φωτογραφία σου θέλω. Εμείς πάμε να πάρουμε πρωτάθλημα και εσύ δεν θα κάνουμε. Εμείς θέλουμε να βγούμε Ευρώπη ρε φίλε, τι αφαιρθούμε να χάσουμε. Ευρώπη θέλουμε να βγούμε. Σε αυτό το δεν τον μπορεί. Άμα πάρω ένα πόντο, περίμενε ερθώ εδώ. Λέει θα πάρω ένα πόντο στα τρία μάτς. Από πού θα πάρω εγώ πόντο. Έτσι όπως το λέει, τι να το πει. Θέλει να βγει Ευρώπη. Δεν θα κάνω, λέει. Κάτσε να χάσω. Έχεις δει εσύ ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ο 7ος να βγει Ευρώπη. Θα βγει ο Άρης. Θα βγει φέτος ο Άρης. Ναι, όλα φέτος που ήρθε ο Άρης θα γίνει. Πρωτάθλημα παίρνει τον Άρη να μην βγει Ευρώπη. Δυο πέναλτι στο 12 που δεν έχω δει. Να μην βγει Ευρώπη. Δυο πέναλτι στο 12 ρε πήρε με τον Παναθηναϊκό. Δυο πέναλτι στο 12. Ο Χαλίβης, ο Ιβάνης. Φόδωρε, αν λέμε μία στο εκατομμύριο είχε πάρει ο Άρης κύπελο φέτος και έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, αυτός θα ήταν λυπημένος. Το ξέρεις αυτό, πιστεύω, έτσι. Θα ήταν, θα έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Με μαύρο δάκρυ θα έκλαιγε. Δεν πιστεύω να τον πειράζει τόσο. Εντάξει, τι λέει, τι λες. Εδώ Ευρώπη τον πειράζει, κύπελο μου λέει. Πάτερ τρέγια δεν θα δεις. Πάτερ τρέγια δεν γίνεται. Φέτος δεν γλίτωσε, άντε. Θόδωρε, ολοκλήρωσε παρακαλώ γιατί κάνεις δύο γραμμές. Έχετε και άλλες γραμμές, ρε κουφάλες. Εσύ προηγουμένως έλεγες αν θα βγάλετε δύο. Εγώ σε είπα, ρε. Όχι, ρε Θόδωρε, άσο να τι να κάνουμε, φίλε. Δεν είπες. Εντάξει, Καρτάση μου, έκανε στην αρχή. Κοίταξε λίγο. Η αρχή είναι το ίμιση του πάντως και καλή μέρα φαίνεται που έκανε στην αρχή στους ακροατές. Είσαι ψαγμένος, είσαι μπαλαδόφατσα, είσαι και γουρλής. Οπότε, καλό βράδυ. Οπότε καλό βράδυ, μετά τα πεσόλα. Γεια σου, γίγαντά μου. Γεια σου, μια χαρά. Γεια σου, αγάπη μου. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Δεν περιμένω, φίλε. Στον επόμενο. Ακούτε? Ναι. Ποιος? Τον Ντρούλινγκ τον βρήκα που ακούει με τις μασκάλες. Έλα ρε φίλε, έλα ρε βετεράνε. Πού είσαι ρε Ντρούλινγκ? Έλα ρε βετεράνος, να το σε εμφανίσεις. Εν τω μεταξύ, χωρίς πλάκα, πριν 2-3 μέρες δύο φίλοι με ρώτησαν για σαν, πού είναι ο βετεράνος, λέω ψιλοχαθήκαμε ρε. Μα σας ψάχνω και είδα στο ίντερνετ σήμερα, είδα ότι έχεις τις εκπομπές. Είμαι πολύ χαρού.
Δεν είσαι βετεράνε της τεχνολογίας, του ίντερνετ, δεν είσαι, μου φαίνεται. Δεν είμαι, εγώ είμαι παππούς βετεράνος, δεν είμαι. Έτσι, σωστό και αυτό. Έλα. Λοιπόν, τι λέει, πώς τα βλέπεις. Για τον Άρη, Ευρώπη, ναι, θα βγει Ευρώπη. Με τον ένα, με τον άλλον. Σε τι θέση, θα βγει Ευρώπη με τον ίδιο προπονητή ή τον Μάρτιο θα μας αφήσει. Κοίτα, αν δεν βγει Ευρώπη ο Άρης, αν δεν βγει Ευρώπη, πιστεύω και ο προπονητής θα το θεωρώ τελειωμένο, αν δεν βγει Ευρώπη, λέω εγώ, έτσι, δεν σημαίνει ότι θα είναι έτσι αυτό, και θα έχει πρόβλημα και ο εκτελεστικός διευθυντής, ο τεχνικός. Πρώτα, ο Θεός. Γεια στο στόμα σου. Και οι δύο θα έχουν πρόβλημα. Είπες τη μαγική λέξη. Όπως, για να το ολοκληρώσω, ήδη υπάρχει σε εισαγωγικά πρόβλημα και φάνηκε αυτό και από το μάτς, την προσέλευση του μάτς της Δευτέρας, άσχετα αν ήταν Δευτέρα το παιχνίδι. Θα υπάρχει θέμα τουλάχιστον στα διαρκείας και στο να ξαναεμπιστευτεί ο κόσμος του χρόνου. Έτσι λέω εγώ. Ο Μπουγάτσας είναι στεναχωρημένος. Ο Μπουγάτσας γιατί είναι στεναχωρημένος. Γιατί είναι φαν του coach που έχουμε. Παντελίδη, όχι, ήταν κατά του Ερέρα. Δεν είναι τόσο υπέρ του Παντελίδη, ήταν κατά του Ερέρα. Για άλλο Παντελίδη τα φαν, για τον συγχωρεμένο τραγουδιστή. Του αρέσουν τα κομμάτια, να ξέρεις. Με ποιον είσαι, Ζάχο? Είναι ο Τάσος ο Τρέγιας, δίπλα μου. Με ποιον έκανα εκπομπές με τον Ραπτόπλο Παόξης, αυτός είναι. Γεια σου, ρε βετεράνε. Βετεράνος. Γεια σου. Τάσος. Δεν είναι ο γνωστός βετεράνος. Γνωστός. Α, ο γνωστός ο βετεράνος. Ο γνωστός βετεράνος. Εδώ αυτός με έπαιζε και έβαλε και στοιχήματα, δεν με ξέρει τώρα. Έβαλε στοιχήματα με αυτό, να. Στον Σπόρ 103. Όχι, δεν έβαλα. Άλλος βετεράνος. Υπάρχουν πολλοί βετεράνοι. Εκείνος είναι πιο αιριστικός, η αλήθεια είναι, ο βετεράνος που έβγαινε σαν βετεράνος. Ο Ανδρέας ο Σταυρίδης μου λέει μην παίζει στοίχημα. Ο Ανδρέας ο Σταυρίδης είναι πολύ καλός μου φίλος, ο Νεαπολίτης. Που έπαιζε στο Μακεδονικό. Μαζί παίζουμε στην Νεάπολη τώρα. Η μητέρα του Ανδρέα του Σταυρίδη διοργάνωνε, όταν ήμασταν εμείς 5 χρονών, 7, εκεί στην Νεάπολη, στο πάρκο του Μακεδονικού, την Παράγκα, διοργάνωνε εκδρομές και μας πήγαιναν με το πούλμαν για μπάνιο εδώ στη Βεργιά και στα αυτά. Γνωριζόμαστε και προσωπικά του, γιατί τελευταία δώσαμε και κάποια φιλικά στο γήπεδο του Μακεδονικού. Με τον Ανδρέα τον Σταυρίδη είμαστε πολύ φίλοι. Είμαστε φιλαράκια. Είμαι απογοητευμένος από την ομάδα μου. Ναι. Ο Ζάχος τα ξέρει αυτά. Να μην είσαι. Είμαι απογοητευμένος. Τα κάναμε μια μαντάρα πάλι. Πολύ φοβάμαι ότι τους τρεις αγώνες αυτούς θα περάσουμε πάρα πολύ δύσκολα εκτός έδρας. Και φοβάμαι ότι θα δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα στο σύλλογο. Δεν ξέρω τώρα με τη συνέντευξη του Καρυπίδη τι γίνεται. Γιατί όλος ο σχεδιασμός είναι λάθος. Οι αποφάσεις που πήραν μπορεί ο Μπουγάτσας να ήταν κατά του Ερέρα, αλλά τουλάχιστον ο Άρης παρουσίασε μία συνοχή. Τώρα υπάρχει ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι αναρχικό και ανοργάνωτο. Δεν υπάρχει ομάδα. Mm-hmm. Γιατί ο ίδιος ο κύριος Παντελίδης στη συνέντευξη που έδωσε μετά τον αγώνα με τον Αστέρα είπε ότι ο Άρης πράγματι έχει πολύ καλό υλικό και πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Τώρα ξαφνικά ο Άρης χρειάζεται, όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι άχρηστοι και χρειάζεται μία εντεκάδα ακόμα. Όχι, άχρηστοι δεν είναι όλοι, απλά... Πάνε να τους βγάλουν άχρηστοι. Καλά, άχρηστοι δεν είναι όλοι, όχι προς Θεού, αλλά απλά... Ναι, όχι, θέλω να σου πω τι λέγεται απλά, και τι ακούγεται, ξέρω. Ναι, απλά φάνηκε ότι κάποιοι που στην αρχή έδειξε ότι μπορούν να τα απεξέλθουν, τελικά δεν μπορούν. Και φάνηκε αυτό και από τις αποδεσμεύσεις και από κάποια πράγματα τα οποία... δεν μπορούν, μήπως και τα αποδυτήρια Ζάχου τα ξέρεις καλύτερα, ότι δεν πάνε καθόλου καλά. Εντάξει, αυτό όχι, εγώ δεν το ξέρω, Κώστα, δεν το ξέρω αυτό. Τώρα... Εγώ χάρηκα που σας άκουσα, είμαι φαν του Ζάχου, ο Ζάχος τον ξέρω πάρα από μια δεκαετία και το ξέρει και ο ίδιος. Mm-hmm. Θέλω να σας ακούω και σίγουρα η εκπομπή σας θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να είσαι καλά, εδώ είμαστε. Αγαπάμε τον Άρη εμείς οι Αριανοί και αυτοί που λένε ότι γκρινιάζουμε είναι λάθος. Επιτέλους πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως έχουν και όχι να τα κάνουμε μεγαλύτερα και να ονειρευόμαστε αισιόδοξα. Δηλαδή η αισιοδοξία Ζάχο μου φαίνεται μέσα στο γήπεδο το πρόσωπο που παρουσιάζει η ομάδα. Ό,τι βλέπουμε σφυρίζουμε. Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω. Τώρα τι να σου πω. Αν υπάρχει... πάντα το έκανα. Αν υπάρχει... Και εγώ έχω να σου πω κάτι. Και εμένα π.χ. μπορεί να μου αρέσει ένας ποδοσφαιριστής και ασχεί να πω για να μου αρέσει, ξέρω εγώ, ο Κώστας, ο Ζάχος, ο Νίκος. Αν δω όμως ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει, δεν γίνεται επειδή είναι φίλος μου. Είναι, μου αρέσει τέτοιο να το σχόλιά μου να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Να σου πω όμως και κάτι, ρε παιδιά. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε στο ραδιόφωνο, επειδή έχουμε δημόσιο λόγο και μας ακούει χιλιάδες κόσμος,
δεν μπορούμε να κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και κάτι δηλαδή, άλλο, Ζάχο, δηλαδή, ατομικά... Δηλαδή, οποιοσδήποτε πει κάτι διαφορετικό, με συγχωρείς, Ζάχο, είναι βετεράνο που σε διάκοψα, οποιοσδήποτε ατομικά, πει κάτι... Όποιος πει, Κωνσταντίνε, όποιος πει κάτι διαφορετικό από αυτό που ισχύει, που υφίσταται, σε αυτό που βλέπει όλος ο κόσμος, θα εκτεθεί και από μόνος του. Κατάλαβες. Έτσι ακριβώς. Και είναι καλό γιατί ακούω πολλές ατομικές κριτικές των ποδοσφαιριστών. Εγώ μιλάω και τη βλέπω την ομάδα μου σαν σύνολο, το οποίο δεν υπάρχει κανένα σύνολο πλέον. Κωνσταντίνε, μια ερώτηση. Σαν παοξής εγώ, που είμαι προς Αριάνο. Πιστεύεις, γιατί εγώ πιστεύω ότι έκανε λάθος ο Άρης που έδιωξε τον Ερέρα. Πιστεύεις ότι ήταν σωστή η φυγή η Ερέρα ή όχι? Όχι, λάθος ήταν, να σου πω γιατί. Γιατί είχαμε απαιτήσεις υψηλές, και θα σου πω και για τον ΠΑΟΚ μετά κάτι. Ναι. Είχαμε απαιτήσεις υψηλές, δηλαδή δεν ήμουν από αυτούς που έλεγαν ότι έβλεπα πρωτάθλημα. Mm. Δηλαδή, αν σκεφτούμε πότε διώχθηκε ο Ερέρα, διώχθηκε μετά από κάποιες εμφανίσεις οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές. Και ήταν άτυχες, και με τον ΠΑΟΚ ήταν άτυχο το αποτέλεσμα και με τον Ολυμπιακό. Να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν. Εδώ έχω φίλους παοξίδες, γιατί ξέρεις, η Νεάπολη είναι, και εδώ που παίζω στους βετεράνους μπάλα, είναι όλοι του ΠΑΟΚ. Είναι παράδειγμα του ΠΑΟΚ, ξέρεις. Ναι. Ζυγκερίδης, Σταυρίδης, τι α, με το, σου πω με το Δημήτρη παρέστη. Με το Μίτσο, ναι, παρέστη. Και με το Στάθη και το Δρακίδη, το Στάθη. Και το Χατζόγλου και όλους. Και ο Στάσιο Δρακίδης, το Σασέτ και όλους. Και ο Αλεξανδρίδης δεν έρχεται εκεί? Έρχεται, αφού κάνουμε φιλικά με τον ΠΑΟΚ. Κάνουμε συνέχεια. Τα ξέρεις τώρα αυτά, αλλά θέλω να σου πω ότι. Θα σε ξέρω και φυσιογνωμικά, ρε Κωνσταντίνε, εγώ εσένα. Σίγουρα θα με ξέρεις. Η γειτονιά μου είναι εκεί. Η γειτονιά μου είναι εκεί. Κάτω, χαμηλά Νέα Πολύ, είναι η γειτονιά μου. Στη Ζάκα. Στη Ζάκα, ρε φίλε, εκεί μεγαλώσαμε. Στο Βρυσάκι και πιο κάτω, να πούμε. Θα γνωριζόμαστε. Πάω στον Ασλανίδη, πάω στον τέτοιο πάω. Στον Παναγιώτη δίπλα στον Τόντο. Και πώς βγήκε εσύ, Άρης, εκεί πάνω, ρε φίλε? Δεν είμαι, γιατί είμαι θέμα για τριαδιώτη σήμερα. Ημιτασιόν απολύτηση, α, μπράβο. Το 74 έφαγω. Εντάξει. Τι έλεγα τώρα. Ερωτικός μετανάστης στην Νεάπολη. Ερωτικός μετανάστης στην Νεάπολη. Όχι. Καλά, Κωνσταντίνε μου. Έλεγα τώρα κάτι. Να θυμίσω τον Ζάχο τι έλεγα, ότι επειδή είμαι κατά των Ελλήνων προπονητών, όταν ήμασταν στις χαμηλότερες κατηγορίες και μου λέγανε πες μου ένα προπονητή, γιατί είχαμε τότε θέμα με τον Αναστόπουλο και με αυτά, και μου λέγανε στο ράδιο που μιλούσε ο Ζάχος, πες μου ένα προπονητή, ξέρεις ποιον έλεγα, ποιο προπονητή έλεγα να φέρουμε, τον Λουτσέσκο. Τον Λουτσέσκο, Ναι. Το γουστάρεις τώρα. Ένα ξέρω προπονητή στην Ελλάδα, τότε ήταν στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη, το γουστάρεις τώρα, Ρασβάν. Κοίταξε, ήταν ο Ίβιτς, μετά ήρθε ο Ρασβάν, αλλά μπάλα δεν παίζει φέτος στο ΠΑΟΚ, αλλά έχει αυτό το κάτι, ας πούμε, είχε τον Μπρίγιοβιτς που έκανε μια φάση, έβαλε μισό γκολ, ας πούμε. Κωνσταντίνε, σου πω κάτι. Ναι. Πέρσι έπαιξα μπαλάρα πέρσι και δεν το πήρα. Ναι. Δεν το πήρα, αδερφέ, δεν το πήρα. Κοίταξε, φέτος ας μην παίξω μπάλα και ας το πάρω, δεν πειράζει. Ας το γράψει ιστορία, δεν πειράζει. Εγώ θέλω έναν Άρη να σε κοντράρει, κατάλαβες. Και εγώ το θέλω, αλλά δεν το βλέπω. Με αυτά που γίνονται στον Άρη, δυστυχώς λυπάμαι. Δεν το βλέπω. Και δεν πρόκειται να δούμε χαίρι. Λοιπόν, Κώστα, κλείσε με αυτό λίγο. Σας άκουσα, ιδιαίτερα τον Ζάχο τον Τρούλι που είναι δύναμη. Να σε θα καλά. Συνεχίσω να σας ακούω. Καλή σας συνέχεια. Να σε καλά. Βετεράνε, Κωνσταντίνε. Στην αρχή, να πω την τέτοιο, τον πέταψα με το βετεράνο. Ενώ και αυτός βετεράνος είναι, βέβαια. Είναι άλλος ο βετεράνος που έλεγα στην αρχή. Εντάξει, ο Κώστας. Ο κύριος Κώστας είναι παλαιός και όντως βετεράνος. Παίζει και ποδόσφαιρο. Είναι σοβαρός άνθρωπος από τον. Είναι μετρημένος, έχει ήθος και μιλάει πάρα πολύ ωραία ραδιοφωνικά. Ο άλλος είναι προκλητικός. Ο βετεράνος. Μια χαρά είναι κιόλας. Παρά το μεγάλο της ηλικίας. Μια χαρά είναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω γιατί και τα παιδιά του είναι παοξάκια. Ναι, εσύ. Τα παοξάκια τον αρρώστησαν τον άνθρωπο εκεί πέρα, τι να κάνουμε. Πρόσεξε, γιατί θα σου φέρουν κανέναν Αριανό γαμπρό οι κόρες οι μεγάλες. Μακάρι. Θα χάσεις ένα, θα κερδίσεις έναν εγώ, να ξέρεις. Είναι θέμα χρόνου. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, κύριε Τρέγια μας. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, αμέσως μετά και τα τελευταία 15 λεπτά, το 23-10, 287 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας, όπως και το 69-45, 287 και 3 οκτάρια. Τελευταία 20 λεπτά συντροφιά παρέτσα μαζί σας με Ράδιο Μαρμίτα, εδώ στο Λίμπερο 107,4 στον FM, με Ζάχο Ντρούλινγκ και Τάσο Τρέγια. Έχουμε ένα τελευταίο 20 λεπτάκι, όσοι φίλοι θέλετε
Το 2310-287-38 είναι ενεργό, όπως και το 6945-287-38. FM γεννώ το μήνυμά σας στο 54526. Εκεί βλέπω, κύριε Τρέγια μας. Τι βλέπεις? Βλέπω. Α, όχι, ντροπή, θα σου πω μετά. Ναι. Ντροπή. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο τον κεντρό ποδοσφαιριστή Μίσιτς για 1,5 χρόνο. Συνένωση κεντρών θα είναι, τι κεντρό. Εντάξει, φίλε, ο Αντιβέρμπλουμ θεωρητικά. Έτσι. Να πούμε ότι ο Πασχαλάκης ανανέωσε έως το 2022 μετά από post που έκανε στο Insta, στο Instagram. Ξαναπέστε. Στο Instagram. Insta. Ο Γιώργος Σαββίδης. Βέβαια, ο Γιώργος Σαββίδης είχε κάνει και με τον Μπρίγιοβιτς μια ανάρτηση που έλεγε ότι και τα επόμενα χρόνια θα φοράει τα ασπρόμαυρα. Και δεν υλοποιήθηκε, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή με τον Πασχαλάκη δεν θα διαψευστεί. Πάντως, βρέθηκε ομάδα και για το χάσαμε το κορμί Πατριώτη. Ναι. Το λέω, πόσο καιρό το λέω, μήνες, Τάσο. Έχει 2 μήνες που το λέω. Θα το χάσουμε το κορμί Πατριώτη, το χάσαμε το κορμί. Πάει Ουρακάν. Ο Κολάσο πάει Ουρακάν. Α, ναι. Ναι, Ουρακάν πάει. Νομίζω το Ουρακάν εντωμεταξύ, επειδή και λόγω στοιχήματος δεν θα το παίξω εγώ ότι παρακολουθώ αργεντίνικο πρωτάθλημα, λόγω στοιχήματος παρακολουθούμε. Την έχουμε παίξει. Δηλαδή δεν είναι η μεγάλη ομάδα, αλλά δεν είναι και η μικρή ομάδα η Ουρακάν. Θέλω να δω ποιος πραγματικά. Προφανώς υπάρχει καλό όνομα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή στη χώρα του και βρίσκει. Και έτσι καλή ομάδα είναι η Ουρακάν. Βρήκε συμβόλαιο. Και όλα δείχνουν ότι πολύ σύντομα θα αναχωρήσει το κορμί. Το χάσαμε και τους έλεγα βγείτε καμιά φωτογραφία. Πού είναι η Ουρακάν, είπαμε? Αργεντίνη είναι, ρε. Αργεντίνη. Θα μα βρήσει και όλα εκεί, αυτή θα γίνει. Μοντέλο είναι η κοπέλα. Κάτσε καλά, θα γίνει. Κάτσε λοιπόν, καλά και καλύτερα. Ακούστε λοιπόν τι δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο κύριος Μαρτίνς, έχει μάθει πάρα πολύ καλά το μάθημα από τα ΙΕΚ Πειραιά. Συμβαίνουν ανεξήγητα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μιλώντας στο συνδρομητικό για το μεθαυριανό παιχνίδι με τον Πας Γιάννενα στους Σημάδες, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πριν το παιχνίδι με τον Πας Γιάννενα έχει δώσει δανεικό τον ποδοσφαιριστή Μάνο. Ο ποδοσφαιριστής Μάνος, αν θυμάστε, είναι αυτός που σκόραρε στο 93 και κέρδισε ο Ολυμπιακός τον Απόλλων Σμύρνης. Αν θυμάμαι Απόλλων, καλά. Τον Απόλλων, καλά θυμάσαι. Αν θυμάμαι καλά. Στα Χασομέρια. Τον ουραγό Απόλλων Σμύρνης. Λοιπόν, άρα πριν από παιχνίδι Πας Γιάννενα Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός Γιάννενα παίζει, δεν ξέρω που παίζουν. Ο Ολυμπιακός δίνει τον. Όχι, στα Γιάννα παίζουν. Θυμάμαι που έπαιξε 3 συνεχόμενα στην αρχή. Ο Ολυμπιακός δίνει τον Μάνο. Μόνος ή Μάνος. Μπράβο. Λοιπόν, δήλωσε λοιπόν ο Μαρτίνς για το παιχνίδι με τον Πας στους Σημάδες. Δημιούργησε κλίμα υπέρ της ομάδας του και τόνισε. Ο Πας θα είναι τελείως διαφορετικός αυτή την εβδομάδα από ό,τι την προηγούμενη που έχασε με 4-0 από την ΑΕΚ. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει ο κύριος Μαρτίνς, πώς μοιράζονται οι κίτρινες σε κάποια παιχνίδια και σε κάποια παιχνίδια άλλα όχι. Σε συγκεκριμένες ομάδες δίνονται εύκολα και σε κάποιες άλλες όχι. Όλα αυτά είναι πραγματικά ανεξήγητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, λέει ο κύριος Μαρτίνς. Υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν και επηρεάζουν αποτελέσματα και μειώνουν την αξιοπιστία του ελληνικού πρωταθλήματος. Υπάρχουν παίκτες που επιλέγουν να μην παίξουν κάποια παιχνίδια για ανεξήγητους λόγους, αλλά σε άλλα παιχνίδια επιλέγουν να παίξουν. Και αυτό είναι ανεξήγητο, συμπληρώνει ο κύριος Μαρτίνς. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα πρέπει να αλλάξει, να βελτιωθούν πολλά πράγματα για να γίνει αξιόπιστο. Μιλάει για αξιοπιστία, παιδιά. Ο προπονητής του Ολυμπιακού. Θα πέσουν τα ντουβάρια. Όλοι καταλαβαίνετε ότι γιατί δεν ολοκλήρωσε ακόμα αυτό που δήλωσε. Ότι είναι πάρα πολύ καλά. Έχει μάθει πάρα πολύ καλά το ποίημα, το μάθημά του. Ο κύριος Μαρτίνς. Από τα ΙΕΚ Πειραιά. Να κάνω ένα σχόλιο εγώ. Ναι, είπα, ναι. Πάντα, το σχόλιο μου είναι πάντα το ίδιο. Πάντα ο αδύναμος φωνάζει. Ο δυνατός δεν φωνάζει ποτέ. Μάλιστα. Όταν είσαι δυνατός, δεν φωνάζεις. Όταν είσαι αδύναμος, φωνάζεις. Μάλιστα. Μα και ο Άρης φωνάζει γιατί είναι αδύναμος. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Μάρτης λέει, ναι, προπονητής του Ολυμπιακού, δεν πτωούμαστε. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε με δύσκολες καταστάσεις και δύσκολους αντιπάλους. Πολλά πράγματα είναι εναντίον μας. Εμείς όμως δεν πτωούμαστε. Λοιπόν, νομίζω ότι το μόνο, ένα δάκρυ και λύση. Το μόνο που θέλει να κάνει ο κύριος Μάρτης, πέρα από ότι δώσανε δανεικό ποδοσφαιριστή σε ομάδα που παίζουν την Κυριακή. Αυτό γιατί δεν το ρώτησε. Προσπαθούν να επηρεάσουν άλλη μία φορά τους διαιτητές και να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Αλλά πόσο διαφορά έχει ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ? 6 βαθμούς. Θα το δω. Δεν είμαι σίγουρος, πρέπει να το δω. Βέβαια, ο κύριος Μάρτης
δεν μιλάει για τα περίεργα, για όλα αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν, για τον γκολ το ολοκάθαρο. Άλλο είναι ολοκάθαρο γκολ του Μπίσεσβαρ, μετά το ολοκάθαρο γκολ του Ακπομπ, μετά το ολοκάθαρο πέναλτι μέσα στον Όφι που δεν μας έδωσαν, μετά τις φάσεις που έχει αδικηθεί ο Πάκ. Δεν τα λέει αυτά και ο κ. Ματές και δεν περίμενε και να τα πει. Αλλά βλέπουμε για άλλη μια φορά, και πάρα πολύ σωστά επισήμανε Ζάχου, φωνάζει ο αδύνατος. Ο αδύναμος φωνάζει πολύ, πάντα. Πολύ μ' αρέσει που στη θέση του αδύναμου, που σκούζει. Συγκεκριμένη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι αδύνατος. Που σκούζει σαν το ποντίκι που το πατάει Νταλίκα, να είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού, να είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού, ο κύριος Καραπαπάς, ναι, και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Θεοδωρίδης, ο οποίος λέει Ολυμπιακός. Παίζει, λέει, πλέον σαν την Μπαρτσελόνα. Ακούστε, ρε παιδιά, τι λέει ο άνθρωπος. Ποιος το, τι είπε, δεν το άκουσα αυτό πραγματικά. Ο Ολυμπιακός, λέει, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, λέει, στην Ελλάδα και είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Ποιος είπε αυτό? Ο Θεοδωρίδης. Στην Ελλάδα μπορεί, αλλά τώρα στην Ευρώπη. Και παίζει, λέει, σαν την Μπαρτσελόνα. Τελευταία παίζει καλά ο Ολυμπιακός. Αλλά σαν την Μπαρτσελόνα, εντάξει, γελάμε. Ποιος το είπε αυτό, συγγνώμη? Θεοδωρίδης. Ο Μπαρμπασάβας. Εντάξει, καλά τώρα. Το καταλόγιστο. Και άλλες. Όπως πολλοί παράγοντες πολλών ομάδων. Από αυτούς λοιπόν τους κυρίους, Ζάχο Ντρούλη. Θέλεις πάλι να πάρεις δανεικό ποδοσφαιριστή. Δεν μπαίνω δανεικό, κανένα δανεικό. Δανεικό. Θέλεις να πάρεις ποδοσφαιριστή με μετά. Άμα τον αφήσουν ελεύθερος, είναι καλός ποδοσφαιριστής για μένα, πιστεύω. Κατάλαβες. Εχθές, επειδή δεν άκουγες και ήσουν εκεί, πάλευες με τα, με τα κύματα στο πανόραμα, είπα ότι αν αφαιθεί ελεύθερος ο Φετφατζίδης και ήμουν εγώ πρόεδρος, γιατί πάντα τα σχόλιά μου, για άλλη μια φορά θα το πω, τα σχόλιά μου είναι πάντα με γνώμονα τι θα έκανα εγώ άμα ήμουν πρόεδρος της ομάδος, που δεν είμαι φυσικά. Αυτός είναι ο γνώμονας μου πάντα. Θα έλεγα και είναι ελεύθερος ο Φετφατζίδης, τον θέλω γιατί τραυματίστηκε εκεί πέρα ο Γκάμα, αλλιώς δεν θα τον ήθελα. Θα έλεγα, έλα εδώ για 6 μήνες συμβόλαιο και αν μου αποδείξει ότι είσαι ποδοσφαιριστής, γιατί το παιδί αυτό πραγματικά έχει χαθεί, ταλέντο είχε και άφθονο νομίζω, αλλά ξέρω εγώ, συμβουλάτορες δίπλα του, μικρός, απέκτησε χρήμα και δόξα και σαν κλασικός Ελληνάρας τα φόρτωσε όλα στον κόκορα και απόλαυσε τη δημοσιότητα και ό,τι αυτό φέρνει, γυναίκες, αμάξια, λεφτά. Οπότε άφησε το ταλέντο να πάει προς τα πίσω και όταν δεν δουλεύεις το ταλέντο που έχεις, θα μείνεις και στάσιμος και θα υποχωρήσεις. Κοίταξε λίγο. Έτσι λέω εγώ. Ήταν πολύ καλό παιχτάκι πριν αυτός φύγε. Είναι ναι, κατάλαβα, με έκανε έτοιμα το. Ναι, ο Κώστας. Ωραία. Ήταν πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής πριν φύγει για Ιταλία. Όχι, ρε, Κίνα πήγε νομίζω. Και Ιταλία πήγε Ιταλία πρώτα και μετά Κίνα. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Κίνα πάντως κατέληξε. Ιταλία και πάει σίγουρα. Μετά Κίνα πήγε κάπου εκεί, πήρε τα χρήματα. Ντουμπάι, ξέρω εγώ πού πήγε. Εγώ τον Καραγούσταρα και όταν είχε παίξει και εθνική. Πολύ καλός παίκτης. Τον Καραγούσταρα μαζί με το Σιώπη. Ήταν ηλικιακά κοντά αυτή. Νομίζω μεγαλύτερο. Ο Σιώπης είναι 24. Αυτό είναι. Σου πω τώρα κάτι. Αυτό 30 είναι. 28. Ναι, σου πω τώρα κάτι για το Φετφατζίδη. Τι είναι ο Φετφατζίδης, αν τον νίκες από το καλοκαίρι. Ο Άρης. Ο Άρης, ναι. Ναι. Αν τον νίκες πάρει από το καλοκαίρι αυτό το παιχνίδι. Τι θα γινόταν. Και του δίνεις παιχνίδια και δεν έχεις κάτι παλτά στη θέση. Αν έγινε στον Ολυμπιακό, δεν είναι. Δεν έχεις κάτι. Το Γκάμα έχω, ρε φίλε. Δεν σ' αρέσει ο Γκάμα. Ο Γκάμα για το βιογραφικό του και για το όνομά του δεν έχει πείσει εμένα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, μπορούσε περισσότερα. Αυτό μπορεί να το πει. Μπορούσε περισσότερα γιατί είναι ποιοτικό. Αυτό μπορούσε περισσότερα. Για μένα μπορούσε περισσότερα. Αλλά γενικά από τη φετινή χρονιά από του καλύτερου στον Άρη. Ο Γκαρσία μου άρεσε αρκετά σε κάποια μάτσα, ο οποίο έχει πέσει. Πολύ πεσμένο ο Γκαρσία για ένα μήνα, ενάμιση μήνα. Δεν βλέπετε για ενάμιση μήνα πριν τον ένα μήνα που έχουμε διακοπεί. Έτσι, ρε φίλε, η άσχημη πορεία τη ομάδα και αυτό. Να, τι να σε κάνει. Καλά, είναι και η ψυχολογία. Εγώ δηλαδή, αυτά, γιατί φτάνουμε και προ το τέλο σιγά σιγά. Όταν χάνει 3-0 τον εργοτέλη είναι εγώ. Άκουσε αυτά τα λέγα και πριν. Ημίχρονο 3-0 δεν είναι. Όχι, 1-0. 3-0 στο 55. Μπράβο, συγγνώμη. Όταν χάνει 3-0 στο 55 από υποδιέστερη θεωρητικά ομάδα. Ναι. Από τον Εργοτέλη. Είναι και βγαίνεις εκτός στόχου μετά από 50 χρόνια που θες να πάρεις ένα κύπελο. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτός ο ποδοσφαιριστής θέλει να διακριθεί. Θέλει σου λέει, να πω ότι πήγα ένα τελικό. Εγώ επαναλαμβάνω. Ό,τι και να έγινε το καλοκαίρι, ό,τι προετοιμασία και να έγινε. Πρόσεξε, ούτε προπονητής είμαι, ούτε γυμναστής είμαι. Αλλά κοινή λογική λέγεται. Θεωρώ ότι την έχω. Χωρίς να γνωρίζω βέβαια επιστημονικά πράγματα, αλλά λέω. Ότι, γιατί λένε αυτό το κλασικό, το σχολιάζαμε και χθες εδώ με τον Γιάννη τον Μπόστμαν για την προετοιμασία και ότι οι παίκτες όχι δημόσια, όχι σε δημοσιογράφους, αλλά Θεσσαλονίκη μικρή πόλη είναι, συναντάμε, τους μιλάμε κάποιους από αυτούς. Ναι, και όλοι έχουν λίγο πολύ εκφράσει ότι το καλοκαίρι έγινε ψιλοπαραλία η προετοιμασία. Αλλά ό,τι προετοιμασία και να έγινε, θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο. Ένα μήνα η ομάδα να κάθεται και αυτό να μην έχει διορθωθεί
αν όχι στο 100% στο μεγαλύτερο του βαθμό, ένα μήνα ρε φίλε. Η προετοιμασία το καλοκαίρι πόσο κρατάει ρε φίλε. Τρεις εβδομάδες δεν κρατάει. Το πολύ. 2-3 εβδομάδες δεν τρέχουν στα βουνάκια, στα λαγκάδια. Ναι. 20 μέρες θα σου πω. Ένα μήνα καθόντουσαν ρε φίλε. Δηλαδή αυτό δεν διορθώθηκε αν όχι 100%, 80%. Τι πρόβλημα είναι αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Και απ' την άλλη δεν καταλαβαίνω, είναι κουρασμένος λέει. Το σχολιάζαμε μαζί την άλλη φορά. Είναι κουρασμένος λέει ο Γκαρσία. Δεν υπάρχει κούραση. Τι κούραση ρε παιδιά. Ένα μάτσι εβδομάδα κάνεις το. Δηλαδή έλεος. Δηλαδή άμα το χρόνο θα παίξεις σε Ευρώπη και έχεις να πούμε δύο μάτσι και κύπελο τρία, τι θα κάνεις. Το μόνο που δέχομαι. Θα παίξεις με οξυγόνο. Το μόνο που δέχομαι είναι ότι μπορεί να σου πει ένας, δηλαδή που δέχομαι, ότι έχει λογική. Ναι. Ότι ήρθε από μια ομάδα που δεν έπαιζε, έκανε παραλία, όπως λένε, τέλος πάντων να μην το πω έτσι, όχι δυνατή προετοιμασία, αυτό το δέχομαι. Αλλά κουρασμένος λέει, παιδιά, προς Θεού ρε παιδιά, δηλαδή έλεος. Ωραία. Κουρασμένος. Πρώτα ο Θεός, επειδή φτάσαμε παραπέντε, θα τα πούμε και αύριο. Αύριο στις 10 Ζάχομαι. Αύριο 10, έτσι. 10 η ώρα. Αύριο. Πάμε λίγο στα διαδικαστικά, να πούμε λίγο τους υποστηρικτές. Πες τους εσύ. Και να αποχωρήσουμε. Θα τους πεις εσύ ή να διαβάσω εγώ τσακτσουκ γρήγορα τους δικούς μου. Να τους διαβάσω εγώ. Έχω χρόνο. Όχι, τους λέω εγώ. Έχω χρόνο. Φύγε. Έχω χρόνο. Φύγε, ρε σου λέω. Εντάξει, άστα, θα πω εγώ ένα μυαλό. Άντε, ρε, πες τα ρε τρέγια. Πες θα με περιμένει γυναίκα κάτω. Τι θα σε περίμενε, σάλιατζι. Παρά 4 λεπτά είναι τρέγια. 6 διαφορετικές έρχονται κάθε μήνα. Όχι, ψέματα λες. Τώρα έχουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. 4-6, 24. Με διαβάλεις. Αν όχι 24, έχουν περάσει 20 διαφορετικές με διαφορετικά αμάξια και τον έχουν πάρει. Ψέματα λέει, παιδιά, εντάξει, ψέματα. Καλά, εντάξει. 20 άντρες τον έχουν πάρει. Όχι, όχι, εντάξει, ρε φίλε, μας βγάλεις και το όνομα. Φύγε, κάτι. Τα λέμε αύριο στις 10. Στο καλό να πας, καλά να περάσεις. Πάρ το μπουφάν. Πάρ το παλτό, πάρ το μπουφάν. Λοιπόν, κοντά μας άλλο ένα βράδυ, ο βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Μαρμίτα, ο φίλος μας ο Μάνος και ο Νίκος ο Μπουγάτσας, με το Escobar Espresso Coffee Bar, στη Γεωργίου Παπανδρέου 9, με τηλέφωνο κρατήσεων το 2311 208 301, ένα μοναδικό σπορ καφέ το οποίο μετατρέπεται μετά τα μάτς σε ένα υπέροχο μπαράκι με ποιοτική μουσική, με special καθαρά ποτά και με υπέροχα κρύα πιάτα. Το στέκι της πόλης για να απολαύσει όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και τις αγαπημένες σου ομάδες. 23-11 είπαμε, 208-301 Γεωργίου Παπανδρέου 9 στην περιοχή Ανθέων. Αυτά και με το Escobar Espresso Coffee Bar. Άλλο ένα βράδυ εδώ κοντά μας ήταν και η Sky Aviation Academy. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα, αναγνωρισμένο παγκοσμίως. Βρες δουλειά αμέσως με πολύ ψηλές αποδοχές. Η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα. Με εξομοιωτή πτήσεων, κάνε το νερό σου πραγματικότητα δούλεψη στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Μπορεί να σπουδάζεις μαζί μας στο Sky Aviation Academy, εξασφαλίζει το μέλλον σου για πάντα. Η παγκόσμια αγορά, να υπενθυμίσουμε τους φίλους που ακούν, ότι έχει ανάγκη από 500.000 πιλότους τα επόμενα 10 χρόνια. Ίσως να είσαι εσύ ένας από αυτούς. Sky Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10, πληροφορίες στο skies.gr και στο 23920-21100. Εδώ κοντά μας άλλο ένα βράδυ και το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά χειροποίητες του τιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα. Αλλά και ολόφρυκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 Delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζετε τώρα την εφαρμογή από το App Store για συσκευές iPhone και από το Google Play για συσκευές Android και παίρνετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Και τέλος, το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport, άλλο ένα βράδυ εδώ, το ευχαριστούμε πάρα πολύ, που είναι κοντά μας, τον Ιορδάνη τον Τζερκέζο, στην Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου 252, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικό Σκορπιό, στη Νεάπολη. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελαιοκινητήρα σας και όχι μόνο. Σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες που ειδικεύονται στα συστήματα πετρελαιοκίνησης. Επισκευή και στο θαμμένο σας μάνα του οχήματός σας. Εγγυημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων μόνο στο Motorsport Ιορδάνης Τσερκέζος. Επαναλαμβάνω, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252. Τηλέφωνο για ραντεβού αλλά και για δωρεάν τεχνικό έλεγχο το 2310-635-809. Αυτά και με τους φίλους υποστηρικτές εκπομπής, σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε. Θα πάμε προς το φίλο μας τον Μανώλη, εκεί στην Κολέτη 26, απέναντι από τον παλιό ΠΑΠ, εκεί που βρίσκεται το υπέροχο όνειρο live strip show, να πιούμε ένα ωραίο ουισκάκι, να χαλαρώσουμε.
να δούμε και το φίλο μας το Μανώλη και όλο το σούπερ υπέροχο πρόγραμμα από το Όνειρο Live Strip Show που παρέχει μοναδικές στιγμές σε όλους εσάς, επαναλαμβάνω, Κολέτη 26 απέναντι από τον παλαιό ΟΠΑΠ. Μία επίσκεψη θα σας πείσει, γιατί είναι και προσιτές οι τιμές, με 10 ευρουλάκια είσοδος ποτό και με άλλα 10 ευρουλάκια και δύο πριβέ χορούς μοναδικούς. Λοιπόν, αποχωρούμε. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε αύριο στις 10, εδώ πάλι με τον Ζάχο, με όλα τα τελευταία νέα των ομάδων εδώ της πόλης, με τις δικές σας απόψεις, με τη δική μας καζουρίτσα, το δικό μας κολάτισμα, τη δική μας ενημέρωση. Ελπίζουμε να είμαστε καλή παρέα για εσάς καθημερινά, ένα δίωρο, μπαίνουμε στα σπίτια σας. Σας έχουμε και εσάς συντροφιά, είστε οι ρεπόρτερ μας πάρα πολλές φορές. Μας δείχνετε την αγάπη σας και τη στήριξή σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, για άλλο ένα βράδυ που ήσασταν κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε και τον Ιωάννη τον Ζάτσι, τον ηχολήπτη μας, πολύτιμο συνεργάτη, άλλο ένα βράδυ εδώ συντροφιά παρέτησα μαζί μας. Ακολουθούν τα παλικάρια του Λίμπερο, ο Νίκος Μοσχοβίτης και ο Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπάρα τους Μπαλαντέρ. Μείνετε συντονισμένοι, μην το κουνήσετε ρούπι, μην κουνάτε τη βελόνα σας από τους 107,4 στο FM. Μπείτε και εσείς στη δική μας φάση. Από Ράδιο Μαρμίτα, από Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Auf Wiedersehen.